Ευεργετίνος 1, υπόθεση 4, ότι οι ασθενείς πρέπει να οδηγούνται σιγά σιγά εις τα έργα της μετάνοιας. Ένας αδελφός έπεσε σε πειρασμό, δηλαδή σε αμαρτία. Τόσο δε μεγάλη θλίψη δοκίμασε, ώστε εγκατέλειψε και τον κανόνα του μοναχού. Και ενώ ήθελε να κάνει αρχή να μετανοεί, εμποδίζεται από την λύπη και έλεγε στον εαυτό του: «Πώς θα μπορέσω να ενεύρω τον εαυτό μου όπως ήμουν κάποτε? Αμελών δε και διστάζων δεν είχε τη δύναμη να αρχίσει το μοναχητικό του έργο». Επεσκέφθη λοιπόν ένα γέροντα και εξομολογήθη σε αυτόν όσα του συνέβαιναν. Ο γέρον, αφού ήκουσε με τα προσοχή στα ζητήματα όπου τον έθλιβον, αντί απαντήσεις του διηγήθη το παρακάτω παράδειγμα υπό μορφή διδακτικής παραβολής. Ένας άνθρωπος άρχισε να του λέγει, είχε ένα μικρό αργρόνα. Από αμέλειά του λοιπόν ο αργρός αυτός εχερσώθη και γέμισε από άγρια χόρτα και αγκάθια. Μετά καιρό ο άνθρωπος αυτός σκέφτη να περιποιηθεί τον αγρόν του και να τον καλλιεργήσει. Διέταξε λοιπόν τον ιό του να υπάγει να καθαρίσει τον αγρόν. Πράγματι, μετέβη ο ιός να καθαρίσει τον αγρόν. Μόλις τον είδε γεμάτο αγκάθια, απογοητεύθηκε και είπε μέσα του: «Πότε θα μπορέσω να ξεριζώσω όλα αυτά και να τον καθαρίσω?» Εξεπλώθη λοιπόν και αποκοιμήθη. Ξυπνήσας δε επολίγων και ατενήσας πάλι προς το πλήθος των αγκαθών, ευαρύνθη και έμεινε εξαπλωμένος κατά γης. Και άλλοτε μεν κοιμόμενος, άλλοτε δε πάλι στρέφων από μία πλευρά εις την άλλη, όπως η θύρα περιστρέφεται εις τη στρόφιγγά της, κατά την παροιμία ως περθύρα στρέφεται επί της φρύκους, ούτως οκνηρός επί της κλίνης αυτού. Κρύψας οκνηρός την χείρα επί του κόλπου, το κόλπο αυτού, ουδινήσεται επενεγκίν επί στόμα. Παροιμιών κάπα σίγμα ταφ 14-16. Πέρασε αρκετά ημέρα χωρίς εργασία και με αμέλεια. Εν τω μεταξύ έρχεται και ο πατήρ του να δει τι έκαμε εις τον αγρόν. Καθώς λοιπόν τον έβρε αργόν και αν αποφάσισε να του λέγει: «Διατί, παιδί μου, δεν έκανες τίποτα μέχρι τώρα?» Το παιδί απάντησε: «Πατέρα μου, καθώς ερχόμουν να εργαστώ και έβλεπα αυτό το πλήθος από τα αγριόχορτα και τα γάδια, έχανα την όρεξή μου για εργασία και με τη στεναχώρια μου εξάπλωνα και κοιμόμουν. Γι' αυτό δεν έκανα τίποτα μέχρι σήμερα». «Παιδί μου, μη στεναχωριώσαι», απάντησε ο πατέρας. «Να ξεχερσώνεις κάθε ημέρα νέκτα συνήση με το πλάτος του στρώματός σου. Και έτσι θα προχωρήσει η εργασία σου και δεν θα σε καταπνίξει η αμέλεια». Πράγματι, ο ιός επραγματοποίησε τη συμβολή του πατρός και εντός σε λίγου χρόνου καθαρίστηκε ο αγρός από τα γκάθια και τα αγριόχρωμα. Έτσι και εσύ, αδελφέ μου, ολίγων καθολίγων να εργάζεσαι και δεν κινδυνεύεις από αμέλεια. Ο δε Θεός, βλέπων την επιθυμία σου προς εργασία, θα σε αποκαταστήσει και πάλι με τη χάρη του εις την αρχαία σου τάξη. Ο μοναχός ήκουσε με τα προσοχή στα συστάσεις αυτά, εκάθισε με υπομονή και εφήρμοσε τα υποδείξεις του γέροντος. Πράγματι, με τη χάρη του Θεού, έβρε την επιζητούμενη ανάπαυση. Υπόθεση 5. Ότι πρέπει πάντοτε να ενθυμούμεστε το θάνατο και τη μέλουσα κρίση, διότι εκείνοι που δεν αναμένουν διαρκώς τον θάνατο και τη μέλουσα κρίση ευκόλως κυριεύονται από τα πάθη. Από το βίο του Αγίου Αντωνίου. Ο Άγιος Αντώνιος έλεγε στους μαθητάς του: «Για να μην αμελούμε και να μην υποχωρούμε πρώτης ασκήσεως, είναι καλό να μεταμελόμεν πάντοτε, να μελετώμεν πάντοτε το ρητόν του Αποστόλου που λέγει: «Καθημερινώς αποθνίσκω». Διότι αν και εμείς διάγουμε το βίο ημών ως αποθνίσκοντες καθημερινώς, ασφαλώς δεν θα αμαρτήσουμε. Αυτό που θα σας προτείνω θα το πραγματοποιήσουμε κατά τον εξής τρόπο. Κατά την καθημερινή μας αφύπνιση εκ του ύπνου, ας νομίζουμε ότι δεν ηγέρθημε εκ της κλίνης και αποθάναμε, εφόσον άλλωστε και ζωή ημών εκφύσεως είναι αγνώστου διαρκείας και τέλος και καθημερινός, μετρείται από την θείαν πρόνοια. Όταν σκεπτόμεθα κατά τον τρόπον αυτόν, ούτε θα αμαρτήσουμε, ούτε τίποτα θα επιθυμήσουμε, ούτε θα μνησικακούμε αντίον των άλλων, ούτε θα αποκτήσουμε υλικούς θησαυρούς επάνω στην γη. Αλλά όσο αναμένοντας καθημερινώς το θάνατο, θα γίνουμε ακτίνοι μας και θα συγχωρήσουμε όλα τα σφάλματα στους αδελφούς μας. Επιπλέον, ούτε γυναίκα θα επιθυμήσουμε, ούτε θα θελήσουμε να απολαύσουμε καμία ανάλληλη παράνιδονή, αλλά με τα αυδελιγμία θα τα αποστραφούμε όλα αυτά ως παρερχόμενα ταχύτατα, ζώντες διαρκώς με την αγωνία του θανάτου και προβλέποντες πάντοτε την ημέρα της κρίσεως. Διότι πάντοτε ο μεγαλύτερος φόβος του απροσδόκητου θανάτου και η αγωνία δια τα αναμενόμενα βάσανα και της αμαρτίας διαλύουν ευκόλως το απατηλόν της ειδονής και γύρουν την ψυχή ως άκης παρεκκλίνει προς το κακόν. Δεύτερον, από το βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Ο Μέγας Ιωάννης ο Πατριάρχης της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας, για να εγχαράξει βαθιά στο μυαλό του τη μνήμη του θανάτου και να τη βλέπει πάντοτε ζωηρός με τα μάτια της ψυχής του, τι κάνει? Διατάσσει να χτίσουν τον τάφο του και να μην τον τελειώσουν όμως, αλλά να τον αφήσουν μισοτελειωμένο. Έπειτα δίδει εντολή σε αυτούς που ασχολούνται με την κατασκευή του τάφου του, ως άξιε επετελεί το επίσημος εορτή να έρχονται μπροστά σε όλους του που συνήρχονται για την εορτή και να του λέγουν δυνατά: «Ο τάφος σου, Δέσποτα, είναι μισοτελειωμένος ακόμη. Επίτρεψά μας λοιπόν να τελειώσουμε, διότι είναι άγνωστον σε ποια ώρα επέρχεται ως κλέπτης ο θάνατος».
Τρίτον, στο γεροντικόν, είπε ο Αββάς Αγάθων ότι ο μοναχός πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει στο νου του το φοβερό κριτήριο του Θεού, δηλαδή τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Ή στα μέρη του Ιορδάνου έζει πάντα κατά τους χρόνους εκείνους ένας αναχωρητής, ο οποίος σε πολλά έτη ηγονίζεται. Ούτως προστατευόμενος υπό τη σκέπη του Θεού, δεν εφύγεται από τα προσβολά του εχθρού, αλλά παρέμενε σχεδόν ανενόχλητος από τον πόλεμο του διαβόλου. Γι' αυτό εμπρός σε εκείνους που τον επισκέπτονται, χάνει πνευματικής ωφελίας. Επερηφρονούσε τον Σατανά και τον ειρωνεύεται το λέγον στους επισκέπτες του. Τίποτα δεν είναι ούτε μπορεί να κάνει κάτι εις βάρος των αγωνιστών, εκτός αν έβρει όμοιους του η θρυπαρότητα και παραμένουν διαρκώς δούλοι της αμαρτίας. Αυτούς τότε τους αδυνατίζει τελείως. Όλα αυτά τα έλεγε βεβαίως, διότι δεν αντιλαμβάνεται την σε αυτόν δωρεάν της Θείας Χάριτος, η οποία δεν επέτρεπε στον Σατανά να τον πειράξει. Όταν λοιπόν επλησίαζε το τέλος του, εμφανίζεται ενώπιον του κατά παραχώρηση Θεού ο φθαλμοπάνος, ο διάβολος, και του λέει: «Τι σου έχω κάνει, Αββά, μήπως καθόλου σε ενόχλησε?» Ο αναχωρητής τον έπτυσε αμέσως στο πρόσωπο και επανέλαβε τα ίδια ειρωνικά λόγια. Και στο τέλος πρόθεσε: «Στέσε. Πήγαινε πίσω μου, Σατανά, διότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει εις βάρος των δούλων του Χριστού.» «Καλά, καλά», απήντησε εκδεύτερο ο Σατανάς. «Μη λησμονήσεις όμως ότι έχεις να ζήσεις ακόμα άλλα 40 χρόνια. Τι λέγεις λοιπόν, μέσα σε τόσα χρόνια δεν θα έβρω μία ώρα να σε καταρρύψω?» Μετά τους λόγους αυτούς εξαφανίστηκε ο Σατανάς. Εν τω μεταξύ όμως, ενέσπερε στη διάνοια του αναχωρητού τα σπέρματα του κακού. Ούτως ο αναχωρητής άρχισε αμέσως να παλεύει με τους λογισμούς και να λέγει από μέσα του: «Τόσα χρόνια έχω να ταλαιπωρούμε σε αυτήν την έρημο. Και ακόμη άλλα 40 χρόνια μου έχει ο Θεός. Θα αναχωρήσω λοιπόν δια τον κόσμο για να ειδώ τους συγγενείς και τους γνωστούς μου, και αφού παραμείνω πλησίων των μερικά έτη, επιστρέφω και πάλι σε αυτήν την έρημο για να συνεχίσω την άσκηση.» Όπως δε σκέφτη, ούτε και ενέργησε. Ο αμέσως ευγήκε από το κελί του και βάδισε στην πόλη. Ωστόσο όμως ο φιλάνθρωπος Θεός δεν θέλησε να χαθούν οι κόποι του. Έτσι, πριν ακόμη απομακρυνθεί από το κελί του, έστειλε έναν άγγελο του να τον βοηθήσει. Όταν συναντήσαν, του λέγει ο άγγελος: «Πού πήγαινε, Σαββά?» λέει ο αναχωρητής. «Εις την πόλη. Ξαναγύρισε στο κελί σου», επανέλαβε πάλι ο άγγελος, «και εις τίποτα δεν θα σε ενοχλήσει πλέον ο Σατανάς, ο οποίος έχει το υπόψη σου κατόρθωσε να σε εμπέξει.» Ο αναχωρητής συνήλθε από τους λόγους του Αγγέλου και επέστρεψε στο κελί του, αφού δεν έζησε τρεις ημέρες ακόμη ανυπάθειν κυρίων. Τρίτον, ένας γύρω ασκητής είπε ότι: «Καθώς εργάζομαι και κατεβάζω το αδράχτη, πριν το ανεβάσω, φέρνω εμπρός στα μάτια μου τον θάνατο.» Ο ίδιος πάλι είπε ότι ο άνθρωπος, ο οποίος κάθε στιγμή φέρνει το νου του στο νου του θάνατο, θα κατορθώσει να νικήσει την ολιγοψυχία. Τέταρτον, ένας γέρον έλεγε ότι σε κάθε έργο που πρόκειται να επιτελέσει ο άνθρωπος να λέγει προς τον εαυτό του: «Εάν αυτή τη στιγμή με επισκεφτεί ο Θεός, τι θα γίνει?» Πρόσεξε τι θα σου απαντήσει ο λογισμός. «Εάν σε κατακρίνει για αυτό που σκέπτεσαι να κάνει, να το απορρίψει αμέσως και να αναλάβει την πραγματοποίηση αναλόγω, ώστε με θάρρος να το ολοκληρώσει. Διότι ο εργάτης του αγαθού και της αρετής θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμος να πορευτεί προς την οδόν της αιωνιότητος. Είτε κάθεται στο κελί του, είτε εκτελεί το εργό χέρι του, είτε βαδίζει ή στον δρόμο. Γι' αυτό και εσύ είτε εργάζεις, είτε βαδίζεις, είτε τρώγεις, είτε λέγεις, πάντοτε στον εαυτό σου: «Εάν τώρα θα μας καλέσει ο ψυχή μου ο Θεός, τι θα γίνει?» Πρόσεξε δε τι θα σου απαντήσει η συνείδησή σου και πραγματοποίησε γρήγορα αυτό που θα σου υποδείξει. Και αν θέλεις και πάλι να μάθεις αν έγινε έλεος ή σε, ερώτησε και πάλι τη συνείδησή σου και μη σταματήσει να την ερωτάς, έως ότι η καρδιά σου δεχτεί την πληροφορία της χάρτος και η συνείδησή σου σου είπε: «Πιστεύουν εις τους ηχθυρμούς του Θεού ότι οπωσδήποτε θα μας ελεήσει.» Πρόσεχε όμως τα σκηνής της καρδίας σου, μήπως η συνείδησή σου σου λέγει τον λόγο με κάποιον δισταγμόν. Εάν δε υπάρχει μια τρίχα δυσπιστίας ότι κατέστης άξιος της πλαχνίας του Θεού, τότε ασφαλώς ευρίσκεται πολύ μακριά από σε το έλεος του Θεού. 5. Ο Αββάς Αρσένιος, όταν επρόκειτο να αποθάνει, μόλις επλησίαζε η ώρα του θανάτου, εδάκρισε. Καθώς τον είδε αδελφοί και πατέρες να κλαίει, του λέγω: «Και εσύ, πάτερ, φοβήσαι το θάνατο, ειλικρινώς σας λέγω», απάντησε εκείνος. «Πως ο φόβος που αισθάνομαι τώρα, ουδέποτε αφού έγινα μοναχός, με εγκατέλειψε. Μόλις δε τελείωσε τις λέξεις αυτές, εκοιμήθη.» 4. Του Αγίου Εφραίμ: «Αδελφέ, να περιμένεις τον θάνατό σου καθημερινώς και να ετοιμάζεσαι για την πορεία εκείνη, διότι θα έλθει η φοβερά διαταγή του θανάτου, η ώρα κατά την οποία δεν θα περιμένεις. Αλίμονο τότε είσαι, εάν θα ευρεθείς ανέτοιμος. Εάν δε συμβαίνει να είσαι ακόμη νέος, τότε επολάξει ο εχθρός, θα βάλει μέσα εις το νου σου. Τώρα είσαι ακόμη νέος. Απόλαυσε λοιπόν τα συντονά σου και έχεις καιρόν όταν θα γυράσεις να μετανοήσεις. Διότι είπε μου, σε παρακαλώ, δεν γνωρίζεις αρκετούς που ειδηνήθησαν και τα σε πηγή σιδωνάς να απολαύσουν και μετά
δια της μετανοίας να επιτύχουν και τα επουράνια αγαθά. Συ λοιπόν δια τι θέλεις από αυτήν την ηλικία να καταστρέψεις την υγεία σου και το σώμα σου, υπάρχει δε και κίνδυνος να αρρωστήσεις. Εις την δόλια αυτήν σύσταση του εχθρού εσύ να εναντιωθείς και να επίσης αυτόν. Ο διόχθρα και εχθέ της ψυχής μου, πάψε να με συμβουλεύεις τέτοια πράγματα, διότι αν με προλάβει ο θάνατος στην νεότητά μου, δεν θα προφτάσω να γυράσω. Τότε τι θα απολογηθώ εμπρός στο φοβερό βήμα του Χριστού? Καθημερινώς δε βλέπω πολλούς νεοτέρους να αποθνίσκουν και πρεσβυτέρους να ζουν εις βαθύτα των γύρας. Το πότε θα εξοφλήσει ο άνθρωπος το κοινό χρέος του θανάτου είναι άγνωστον εις αυτόν. Εάν λοιπόν με προλάβει ο θάνατος, θα είναι δυνατόν να είπω τότε στο φοβερό κριτήριο ότι με συνέλαβε ο θάνατος ενώ είμαι ακόμη νέος? Γι' αυτό σε παρακαλώ αυσέμεντε για να μετανοήσω. Άλλωστε βλέπω ότι ο Κύριος δοξάζει αυτούς που δουλεύουν δι' αυτόν από την νεότητά των μέχρι το γυρατιό του, διότι είπε προς τον προφήτην Ιερεμία: έλαβα υπόψη μου την εσπλαχνία της νεότητός και την αγάπη που είχες να τελειοποιηθείς και να ακολουθήσεις ο πίσω από τον Άγιον του Ισραήλ. Ενώ αντιθέτως εκείνον που γίνεται από πεπλανημένες και αποτιλές σκέψεις, τον ήλεγξε αυστηρότατα ο προφήτης. Και έτσι ήταν ο νέος, είπε υπόν εις αυτόν: «Συ που εγύρασας εις το κακόν, τώρα έφτασαν οι αμαρτίες σου που διέπραξες προηγουμένως? Δι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα μακαρίζει αυτούς που εσήκωσαν εις το νόμο και από την νεότητά των το ζυγόν του Χριστού και λέγεις αυτούς. Είναι καλό για τον άνθρωπο όταν θα σηκώσει το ζυγόν της αρετής από την νεότητά του». Θρήνει Ιερεμίου Γάμα 27. «Φύγε λοιπόν από κοντά μου, πονηρέ σύμβουλε και εργάτα της ανομίας. Ήθε ο Κύριος και Θεός μου να διαλύσει τα μηχανογραφία της πονηρίας σου και να ελευθερώσει και εμένα με τη δύναμή του και τη χάρη του από τα επιβουλά σου. Να έχεις λοιπόν, αγαπητέ μου, πάντοτε εις το νου σου την ημέρα του θανάτου σου, όταν πρόκειται να πέσεις στην ψάθα σου για τελευταία φορά και να ψυχοραγείς αλίμονο. Ποιος φόβος και τρόμος περισφύγει την ψυχή και κατά την ώρα εκείνη, και μάλιστα όταν, εάν η συνείδηση έχει λόγους να κατηγορήσει τον ψυχοραγούντα άνθρωπον, εάν ο άνθρωπος έχει κάνει κάτι καλό σε αυτήν την πρόσχερη ζωή, εάν δηλαδή χάρη του Κυρίου υπέφερε και στεναχωρίαν και ειρωνίαν και εξετέλεσε όσα είναι ευχάριστα εις αυτόν, τότε με πολύ χαρά οδηγείται από τους Αγίους Αγγέλους και ανυψώνεται προς τους ουρανούς. Όπως δε ο εργάτης που κουράστηκε να εργάζεται όλη την ημέρα περιμένει με χαρά τη 12η ώρα για να πληρωθεί μετά τον κόπο και να ανακουφιστεί, έτσι ακριβώς και η ψυχή των δικαίων αναμένουν εκείνη την ημέρα. Αντιθέτως δε η ψυχή των αμαρτωλών διακατέχονται από πολύ φόβο και τρέμουν κατά εκείνη την ώρα, διότι όπως ο κατάδικος συνελήφθη από τα όργανα της εξουσίας αγωνία και τρέμει καθώς οδηγείται στο δικαστήριο επειδή σκέπτεται τα βασανιστήρια που θα υποστεί, έτσι ακριβώς φοβερά τρέμουν η ψυχή των αδίκων εκείνη την ώρα, προβλέπουσε το ατελέφτη των βασανιστήριων του αιωνίου πυρός όπως και τους υπολείπους και απεράντους τιμωρίας. Και αν ακόμη λέγει προς εκείνους που τον σύρουν βιαίως: αφήσατε με να μετανοήσω λίγο, κανείς πλέον δεν του δίδει προσοχή, μάλλον οι φοβεροί και αδυσόπιτοι συνοδοί μου θα του απαντούν: όταν είχες στη διάθεσή σου καιρό δεν μετανοούσες και τώρα υπόσχεσαι ότι θα μετανοήσεις? Όταν ήταν δε όλους, για όλους το στάδιο ανοιχτό, δεν ηγονίζεσαι τους πνευματικούς αγώνας? Και τώρα αφού έκλεισαν πλέον όλα η θύρα του σταδίου και πέρασε ο καιρός του αγώνα, ή τώρα θέλεις να αγωνιστείς? Δεν ήκωσες τι λέγει ο Κύριος, να είστε πάντοτε εις επιφυλακή, διότι δεν γνωρίζετε την ημέρα ούτε την ώρα? Μαθαίου ΚΔ 42. Αυτά και τα παρόμοια να σκέφτεσαι, αγαπητέ μου, και να αγωνίζεσαι έως ότου έχεις πολύ καιρό να διατηρείς δε πάντα σεβασμόν τη λαμπάδα άσβεστον, να διατηρείς πάντοτε άσβεστον τη λαμπάδα της ψυχής σου δια της εργασίας των αρετών, ώστε όταν θα έλθει ο νυφίος να ευρεθείς έτοιμος και να εισέλθεις μαζί με αυτόν εις τον νυφικό θάλαμο των ουρανών, μαζί με τους υπολείπους παρθένους ψυχάς που πολιτεύθησαν εις την παρούσα ζωή σύμφωνα με το Άγιον θέλημα εκείνου. Πέμπτον, του Αβάη Ισαΐου. Τρία πράγματα είναι που αποκτά δυσκόλως ο άνθρωπος και αυτά τα τρία τον βοηθούν να διατηρήσει την ψυχή του όλα στα σαρετάς. Είναι δε τα εξής: το πένθος και τα δάκρυα δια τας αμαρτίας του και η διατήρηση, η διαρκή ενθύμηση του θανάτου. Εκείνος που καθημερινώς σκέπτεται το θάνατο και λέγει στον εαυτό του ότι μόνο σήμερα θα ζήσω εις τον μάτιο αυτόν κόσμο, ποτέ δεν θα αμαρτήσει ενώπιον του Θεού. Αντιθέτως, αυτός που ελπίζει πως θα ζήσει πολλά χρόνια θα περιπέσει πολλά αμαρτία. Εκείνον που έχει στο νου του τον φοβερόν κριτήν και ετοιμάζεται να λογοδοτήσει για όλα στα σπράξη του ενώπιον του Θεού, και ο Θεός φροντίζει να καθαρίζει τον δρόμο της ζωής του από τα αμαρτία. Ενώ εκείνος που αδιαφορεί και λέγει στον εαυτό του: έχω καιρόν μέχρι ότου φτάσω εις εκείνη την ώρα συγκατοικεί με τους πονηρούς.
Πριν αρχίσει την καθημερινή σου εργασία, ενθυμίσαι εις ποιαν ψυχική κατάσταση ευρίσκεσαι και πού πρόκειται να μεταβείς όταν θα εξέλθεις του φθαρτού και προσκέρου σώματος και μη αμελήσεις ούτε μίαν ημέραν για την σωτηρία της ψυχής σου. Πρόσεχε συνεχώς ώστε να ενθυμίσαι διαρκώς το τέλος σου και να έχεις εμπρός στα μάτια σου τον θάνατο, την αιώνιον κόλαση, καθώς και εκείνους που βασανίζονται και υποφέρουν εκεί. Να λογαριάζεις δε τον εαυτόν σου όχι ως ζώντα αλλά ως έναν εξ εκείνων που φλογίζονται στην αιώνιον κόλαση. Αλίμονον εις εμάς, διότι ενώ πρόκειται να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, εις τον οποίον οι προσωρινοί και πρόσχεροι κατοικόμεν δεσμευόμεθα με πολυχρονίους φροντίδας διεγείνα και φθαρτά πράγματα. Όταν θα έλθει η στιγμή του απαραίτητου και χωρίς επιστροφή ταξιδίου μας από τον κόσμο αυτόν, τότε δεν θα εμπορέσουμε ούτε ένα πράγμα από όσα τόσο εφροντίσαμε να εξουσιάσουμε. Να λίμον εν σημάς, διότι ενώ είναι βέβαιο ότι θα λογοδοτήσουμε ενώπιον του φοβερού δικαστού για όλα τις πράξεις επιγείου ζωής μας, δια αργολογία, δια πονηρούς και ακαθάρτους λογισμούς της ψυχής, εν τούτης διερχόμεθα όλων των χρόνων της ζωής μας ως ανεύθυνοι και αδιαφορούμε δια τας ψυχάς μας. Δια αυτήν την αδιαφορία μας περιμένει εκεί το άσβεστον πυρ της γέννης και το πυρ το εξώτερον ο ακίμητος κόλιξ, ο κλαθούς και ο βρυγμός των οδόντων και προπάντων η αιώνιος εντροπή ενώπιον των αγγέλων και των ανθρώπων και όλης της κτήσεως. Αλίμονον εις εμάς, διότι ενώ δεν υποφέρομαι τα κεντρίσματα και τα δαγκώματα από ψήλους και κόνιδας και ψήρας και μύγας και κουνούπια, εν τούτης ανεχόμεθα αδιαμαρτύρητος να μας καταπληγώνει από παντού και να μας δαγκώνει ο νοητός δράγων με τα θανατηφόρα κεντρίσματα του θανάτου ως είδος ρουφήματος και να μας καταπίνει χωρίς να φροντίζουμε να αποφύγουμε και να θελήσουμε να αντιδράσουμε στις επιθέσεις του. Πώς όμως τότε, αφού τώρα δεν καταβάλουμε καμία προσπάθεια για τη σωτηρία μας, θα μπορέσουμε να υποφέρουμε τα σφοβερά και ατελευτήτους τιμωρίας. Έκτον, εις το γεροντικόν, ο Αββάς Ευάγριος είπεν, ενθυμίσαι πάντοτε την αιώνιον κρίση και να λησμονείς ότι μίαν ημέρα θα αποθάνεις. Να μην το λησμονείς ότι μία ημέρα θα αποθάνεις. Να είσαι δε τότε βέβαιος ότι δεν θα αμαρτήσεις. 2. Ένας γέρον είπε, καθώς κάθεσαι στο κελί σου, φρόντιζε να συγκεντρώνεις το νου σου και να σκέπτεσαι την ημέρα του θανάτου σου. Βλέπω ότι το σώμα χωρίς την ψυχή θα είναι νεκρόν και άχρηστον και σκέψου την οδύνη του χωρισμού της ψυχής από το σώμα. Πρόσεξε καλά τη ματαιότητα που βασιλεύει στον κόσμο αυτόν και ενθυμίσου τα στιμωρία του άλλου. Φέρε στο νου σου πώς άραγε είναι εκεί κάτω η ψυχή των κολασμένων, εις ποιαν πικρωτά την σιωπή βρίσκονται. Και πόσο φοβερά και αξιολείπητα ασθενάζουν, πόσο πολλοί φοβούνται και τρέμουν, αναμένουν σε διαρκώς την ασταμάτητον οδύνη και την τελειωτική κρίση της Δευτέρας Παρουσίας. Εκτός από αυτά, ζωγράφησε μέσα σου την ημέρα της κοινής Αναστάσεως, όταν όλοι θα παρουσιαστούμε ενώπιον του βήματος του Χριστού. Φέρε με εις το νου σου την εικόνα εκείνη του φοβερού και φρικτού κριτηρίου, ενώπιον του οποίου αμαρτωλοί θα δοκιμάσουν αιώνιον εντροπήν, ευρισκόμενοι πρώτου του Θεού και των εκλεκτών του Αγγέλου, ως και όλων των ανθρώπων που έζησαν στην αρχή του κόσμου μέχρι τη συντελεία του. Μετά την εντροπήν αυτήν θα επακολουθήσουν οι ανυπόφοροι και ασταμάτητοι τιμωρία της κολάσεως, το άσβεστον πυρ της γέννης, ο παντοτινός κόλιξ, ο βρυγμός των οδόντων, το σκότος των εξώτερων, ο Τάρταρος και τα υπόλοιπα αναρρύθμιτα βασανιστήρια, όσα αναμένουν τους αμαρτωλούς. Φέρε επίσης στο νου σου την εικόνα των δικαίων, των οποίων η λαμπρότης θα νικά εις αυτόν και αυτών των ήλιων. Σκέψου πως οι δίκαιοι τότε θα συμβασιλεύουν αιωνίως μετά του Χριστού και θα μετέχουν μαζί του της υπερτέρας πάντως λόγου δόξης και μαζί και τα επουράνια τάγματα θα ψάλουν προς τον Κύριον της δόξης των επινίκειων ύμνων. Οι ευλογημένοι αυτοί άνθρωποι που ευαρέστησαν για τον πνευματικό των αγώνων επάνω στην γη τον Κύριο θα απολαμβάνουν ατελευτήτως των επουρανίων αγαθών, θα ζουν τις ευτυχισμένην εκείνη ζωή και δεν θα φοβούνται καθόλου μήπως στερηθούν την ανέκφραστο χαρά των ουρανών ή μήπως σταματήσει η πανεφρόσιμος αγαλία σύστον. Διότι όπως λέγει, από εκεί έφυγε κάθε πόνος, κάθε λύπη και κάθε στεναγμός. Θα έχουν λοιπόν οι δίκαιοι αιώνια την ευφροσύνη, ακατάπαυστον την εορτή και θα κατέχουν ασφαλισμένα τα αγαθά εκείνα, χωρίς κανείς να δύναται να τους τα πάρει. Αυτά να σκέπτεσαι συνεχώς, αυτά ακατάπαυσα να μελετάς και φρόντισε όσον μπορείς, στασμέν με τα θάνατον συφοράς των αμαρτωλών που ανέφερα προηγουμένως, να αποφύγεις την δε ευτυχία και τα αγαθά που έχουν προετοιμαστεί για τους δικαίους να τα απολαύσεις. Όταν δε σε αυτά στα σκέψη και τα σηκώνα κινείται ο νου σου, τότε ασφαλώς και τους πονηρούς λογισμούς θα αποφύγεις και ο νου σου ενοχλεί, που ο νου, εάν ο νου σου ενοχλείται από αυτούς. 3. Ο Αββάς Ισαΐας συνήθισε να λέγει: εγώ τρία πράγματα φοβούμαι πάντοτε. Τη στιγμή που πρόκειται η ψυχή μου να χωριστεί από το σώμα, τη στιγμή που θα συναντήσω τον Θεό ως κριτήν και τη στιγμή που ο φοβερός κριτής θα δώσει την καταδικαστική δια εμέ απόφαση αυτού.
Ένας γέρον ασκητής είπε, εάν είναι δυνατόν μετά την κοινή ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία να εξέλθουν και πάλι από τα σώματα η ψυχή, ασφαλώς θα απέθνισκον όλοι οι άνθρωποι από το φόβο και τη φρίκη και την τρομερά κατάπληξη. Διότι πώς είναι δυνατόν να μην τρομάζει κανείς μέχρι θανάτου, όταν οι δύνα σχίζονται οι ουρανοί και να φανερώνονται οργισμένος και αγανακτισμένος ο Θεός, όταν βλέπει τις αναρρυθμίτους στρατείας των επουρανίων δυνάμεων να κατεβαίνουν μαζί του και να συγκεντρώνεται ολόκληρος η ανθρωπότηση στο ίδιο μέρος. Αυτά λοιπόν να σκεπτόμεθα πάντοτε και αζόμεν με τη σκέψη ότι έναντι ούτων κριτήν και ενώπιον ενός τόσο φουφρικτού δικαστηρίου πρόκειται να προασταθούμε και να λογοδοτήσουμε στις πράξεις μας. 5. Ένας ευλαβέστατος και ενάρτητος αδελφός ήλθε εις το όρο Σινά. Από μακρινό μέρος και εγκαταστάσει ένα μικρό κελίο. Την πρώτη μέρα της εγκαταστάσεις ως του ευρύκε εκεί μικρών ξύλων επάνω στο οποίο είχε αναγραφεί από τον αδελφό που έμενε κάποτε εκεί. Και τώρα δεν υπήρχε πλέον. Ο Μωυσής προς τον Θεόδωρον, μη με παρών και παρακολουθώ. Αυτό λοιπόν το γεγραμμένο ξύλο έφερνε καθημερινώς μπροστά στα μάτια του και ρώτα το γράψαντα ώστε να παρευρίσκεται ενώπιον της στο κελίο. Άραγε άνθρωπε, πού είσαι τώρα, γιατί λέγεις ότι είμαι παρών και παρακολουθώ. Άραγε, εις ποιον κόσμο ή τόπον υπάρχεις. Πού είναι τώρα το χέρι που έγραψε αυτό, αφού έκανε καθημερινώς ενθυμούμενος καθημερινώς το θάνατο. Και έτσι διήρχεται τη ζωή του πλέον συνεχώς. Ο αδελφός αυτός είχε ως εργόχειρο την καλλιγραφία. Προς το σκοπό τούτον έλαβε από τους διαφόρους μοναχούς της περιοχής τεμάχια χόρτου και με την παραγγελία να αναγράψει επ' αυτών διάφορα θέματα κατά αναγραφή προς άλλα κείμενα. Εκοιμήθη όμως χωρίς να γράψει τίποτα δια εκείνα. Τούτο δε μόνο να ανέγραψε στα χαρτιά ενός εκάστου. Κύριοι μου και αδελφοί μου, να με συγχωρέσετε διότι με απασχολεί μία μικρά εργασία με κάποιον και γι' αυτό δεν ευκαίρισα να σας γράψω. 6. Ένας γέρον επισκέφθη έναν ασκητή που παρέμενε εις την Ραϊθό και του λέγει, «Πάτερ, ο Σάκης αποστέλλω τον υποτακτικό μου εις μίαν υπηρεσία, στεναχωρούμε. Η στεναχώρια μου μάλιστα επαυξάνει όταν υποτακτικός αργεί να επιστρέψει. Όταν εγώ στέλνω το διακονητή μου», απάντησε ο ασκητής, «σε μία υπηρεσία, κάθομαι κοντά στη θύρα και βλέπω προς τον δρόμο. Όταν δε ο λογισμός μου με βάζει σε ανησυχία και μου λέγει, άραγε, πότε θα έρθει ο αδελφός, απαντώ στον εξής λογισμό, ως εξής το λογισμό μου. Εάν με προλάβει ένας αδελφός για να με οδηγήσει για τον Κύριο, δηλαδή ο Άγγελος Κυρίου, τότε τι θα γίνει, είμαι άραγε έτοιμος για τη συνάντηση αυτή. Έτσι κάθομαι κάθε ημέρα και παρακολουθώ τη θύρα, κλαίων για τις αμαρτίες μου και φροντίζω για τη διορθωσή μου. Ενώ δε κλαίω, λέγω εις τον εαυτό μου, άραγε ποιος αδελφός θα προλάβει και θα έλθει ενωρίτερα, ο επίγειος ή ο ουράνιος, δηλαδή ο υποτακτικός μου ή ο άγγελος του Κυρίου. Αφού ήκουσαν αυτά οι επισκέπτες του ασκητού, κατενήγη και ανεχώρησε. Από τότε δε εφάρμοσε τη ζωή του και αυτό στην εργασία του ασκητού. 7. Ένας άλλος γέρον έζησε στα μέρη της Ραϊθό. Ούτως πάλιν κατεγίνεται στην εξής εργασία με την οποία υπενθύμιζε στον εαυτό του το τέλος του. Εκάθετο πάντοτε σκεπτικό στο κελίο του και το βλέμμα του ή το κατεβασμένο στη γη. Εν τω μεταξύ εκουνούσε συνεχώς το κεφάλι του και έλεγε να αναστενάζω. Άρα γιατί θα γίνει με σώπαινε προς στιγμή και ησύχασε για να αρχίσει. Και πάλι αμέσως το ίδιο πράγμα για να είπε τα σιδείας λέξεις. Συγχρόνως έκανε το εργό χειρό του πλέκον το σχοινίο. Με τον τρόπο αυτόν διήλθε τα σημεία της ζωής του, φροντίζω να είναι έτοιμος κατά τη στιγμή της εξόδου της ψυχής του εκ του σώματος. Από τον Ευεργετινό, τόμος Α, υπόθεσης 7. Πολλές φορές σε ψυχή των εναρέτων ανθρώπων ενθαρρύνονται κατά την ώρα του θανάτου υποθείας τεινός επισκιάσεως και έτσι αποχωρίζονται από το σώμα. Του Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου. Περίπτωση 1. Εις την πόλη της Νουρσίας έζη κάποτε ένας πρεσβύτερος, ούτως επίμενε με τα φόβου Θεού την εκκλησία που ενεπιστεύεται. Ενεπιστεύθη σε αυτόν η θεία πρόνοια. Αυτός λοιπόν ο πρεσβύτερος από τότε που χειροτονήθη η γάπα την πρεσβυτέρα του ως αδελφήν. Την εφοβείται όμως ως εχθρόν και γι' αυτό ουδέποτε την άφησε να τον εγγύσει. Αλλά απέκοψε τελείως εξ αυτής και αυτήν την σχέση της ζυγικής επικοινωνίας. Διότι οι Άγιοι άντρες μαζί με όλα τα άλλα τα καλά που στολίζουν την ψυχή τους έχουν και αυτό το γνώρισμα, ότι δηλαδή απέχουν όχι μόνο από αυτά που δεν αρμόζουν, αλλά αποκόπτουν και τα συνηθεία στον πολλάκις και αυτά που αρμόζουν. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο ευλογημένος πρεσβύτερος, φοβούμενος μήπως υποπέσει δι' αυτής εις ιονδήποτε τέσμα, δεν άφηνε να εξυπηρετηθεί από την πρεσβυτέρα του ούτε εις αυτά στα συζυγιώδης ανάγκας της ζωής. Με τη άφην προσοχήν και επαγρύπνησιν
Επέρασε τη ζωή του και έφτασε εις βαθύ γύρας. 40 λοιπόν έτη μετά τη χειροτονία κατελήφθη από υψηλών πυρετών και έφτασε εις τα τελευταία του. Όταν είδε η σύζυγός του ότι όλα πλέον τα μέλη του ενεκρώθησαν και πλησίασε πλέον τον θάνατο, πλησιάσασα εις τιμή την αυτού, προσπαθώντας δια της ακοής της να αντιληφθεί αν ανέπνεε. Μόλις ο ετοιμοθάνατος πρεσβύτερος αντελήφθη την επαφή της, αν και ελάχιστη πλέον πλοή του επέμενε, συνεχίζοντας όλη την εναπομένουσα δύναμη και θερμενόμενος μάλλον από τη φλόγα του Αγίου Πνεύματος και ευλόγησε την καρδία του, λέγει στην πρεσβυτέρα του: «Γυναίκα, φύγε από κοντά μου, διότι το πυρ ζει ακόμα μέσα μου. Πάρε λοιπόν το άχυρον». Φοβισμένη υποχώρησε η πρεσβυτέρα. Ο δε πρεσβύτερος, θα αισθανθεί σε ευνηδίως αύξηση της σωματικής του δυνάμεως, ήρθε να κραυγάζει με μεγάλη χαρά: «Καλώς ορίσατε, οι κύριοι μου, καλώς ήρθατε, οι κύριοι μου. Πώς καταδεχτήκατε να έρθετε στον ανάξιον δούλο σας? Έρχομαι, ευχαριστώ, ευχαριστώ». Όσοι λοιπόν εκ των γνωστών του παρευρίσκονται τον ηρώτουν με περιέργεια, καθώς τον οίκον να επαναλαμβάνεται σε δύο λέξεις: «Τι σου συμβαίνει?». Τότε τους απήντει εκπλησόμενος πως και εκείνοι δεν αντιλαμβάνονται τα γενόμενα. Δεν βλέπετε τους θείους Αποστόλους που έχουν έρθει εδώ? Δεν βλέπετε τους κορυφαίους των μακάριων Πέτρων και των μακάριων Παύλων? Ευνηδίως δε, ώστε να απευθύνονται προς τους κορυφαίους των Πέτρων και Παύλων, λένε: «Να, αμέσως, έρχομαι». Με τα λέξεις δε αυτάς παρέδωσε την ψυχή του. Πράγματι λοιπόν, ο ευσεβής αυτός άνθρωπος είδε τους Αποστόλους και ορθώς εβεβαίωσε ότι τους ακολουθεί. Από αυτό λοιπόν το περιστατικό γίνεται ολοφάνερον ότι η φιλανθρωπία του Θεού προσφέρει κάτι εις τους δικαίους κατά την ώρα του θανάτου. Φαίνεται ότι όταν οι δίκαιοι προσεγγίσουν προς την στιγμή του θανάτου, βλέπουν κατ' οικονομία του Θεού οπτασίας μερικών Αγίων, για να μην δηλιάσουν από τον φόβο του θανάτου που αποφασίστη δι' αυτούς. Απέναντίας με το να φανερώνονται εις αυτούς, εις τα βάθη της ψυχής του, με ποιους Αγίους άνδρας θα συναγάλλονται, εντός ολίγου απελευθερώνονται ευκόλως χωρίς φόβων και πόνων από τον δεσμό της σαρκός. Το ίδιο πράγμα όμως, όπως έμαθον, συνέβη και εις τον επίσκοπον της πόλεως Ρεάτης των Πρόβων. Όταν λοιπόν ο πρόβος έφτασε εις τα τελευταία στιγμάς του βίου του, κατελήφθη από βαρύτα των νόσων. Ο πατέρας τότε του πρόβου Μάξιμος έστειλε και κάλεσε ιατρούς από τα γειτονικά μέρη για να βοηθήσουν εις ό,τι μπορούσαν τον άρρωστον. Ήρθαν λοιπόν πράγματι πολλοί ιατροί. Μόλις όμως είδαν το σφιγμό τους ασθενούς και οι κροάσισαν, εβεβαιώσαν τους παρευρισκομένους ότι πλησιάζει ο θάνατος. Εν τω μεταξύ επέρασε η ώρα και έφτανε στην στιγμή του γεύματος. Ο ασθενής επίσκοπος τότε, ενδιαφερόμενος περισσότερο δια την ανάπαυση των παρευρισκομένων παρά δια την δική του, παρακάλεσε τους ιατρούς να αναβούν με τον γέροντα πατέρα του εις το ανώγιον του επισκοπίου για να φάγουν ολίγων φαγητών. Πράγματι λοιπόν όλοι ανέβησαν για να γευματίσουν και άφησαν κοντά εις τον άρρωστον ένα σεμνόν παιδί για να του κρατεί συντροφιά. Αυτό μάλιστα το παιδί βρίσκεται στη ζωή μέχρι σήμερα. Καθώς λοιπόν το παιδί εστέκεται κοντά στο κρεβάτι του αρρώστου, έξαφνα είδε μερικούς άντρας να εισέρχονται στο δωμάτιό του, ενδεδειμένοι λευκά φορέματα. Τόσο δε λαμπρούν ήταν το φως του προσώπου των, ώστε κατενήκαν και αυτή τη λαμπρότητα των ενδυμάτων, από την απροσδόκητον θέαν των ανθρώπων αυτών και προπάντως από την εξαστράπτους ανακτινοβολία των, εξεπλάγει το παιδί και ήρχισε περίφοβο να κραυγάζει. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Από την κραυγή αυτή του παιδιού εταράχθη ο επίσκοπος πρόβος και εστράφει προς τους εισερχομένους. Μόλις τους είδε αμέσως τους ανεγνώρισε. Γεμάτος δε από χαρά και φροσύνη συνεβούλευσε το παιδί που από φόβον του εφώναζε: «Μη φοβάσαι παιδί μου, μη φοβάσαι, διότι ήλθω να με επισκεφθούν οι Άγιοι Μάρτυρες Ιουβενάλιος και Ελευθέριος». Ωστόσο το παιδί, ζαλισμένον από την εξαστράπτουσα ανακτινοβολία των Αγίων Μαρτύρων, ευγήκε τρέχον από το δωμάτιο του ασθενούς και πήγε εκεί που ευρίσκονται ο πατέρας του επισκόπου και η ιατρή να τους διηγηθεί όσα είχε ήδη. Αμέσως τότε εκείνοι παρέλθαν στο δωμάτιο του ασθενούς και έβρουν τον επίσκοπο πλέον νεκρόν. Είναι δηλαδή φανερόν πως οι προσελθόντες Άγιοι Μάρτυρες, των οποίων την εξαστράπτουσα ανακτινοβολία δεν μπορούσε να αντικρίσει το παιδί, επήραν μαζί τον την ψυχή του επισκόπου. 3. Είναι ανάγκη ακόμη να γίνει γνωστόν και τούτο.
Πολλάκις, όταν η ψυχή των εκλεκτών ανθρώπων εξέρχονται από το σώμα, ακούεται εις τους ουρανούς ύμνους. Αυτό συμβαίνει από την φιλάνθρωπον πρόνοιαν του Θεού, για να ακούν η ψυχή των ύμνων κατά τη διάρκεια της επιθανατίου αγωνίας και να μην αισθάνονται το χωρισμό των από το σώμα. Το περιστατικό το οποίο τώρα αμέσως πρόκειται να αφηγηθώ, ενθυμούμε το έχω διηγηθεί και εις τα ομιλίας μου περί του Ιερού Ευαγγελίου. Κάποτε λοιπόν εις την Στοάν, η οποία φθάνει μέχρι της εκκλησίας του Αγίου Κλίμεντος, έζει κάποιος δυστυχής που ελέγεται Σέρβουλος. Αυτός τον οποίον και εσύ νομίζω ότι γνωρίζεις, ή το παράλυτος και ζήτη ελεημοσύνη στο δρόμο. Ο Σέρβουλος λοιπόν, αν και πάμπτωχος από υλικά αγαθά του παρόντος βίου, εν τούτης ή το πάρα πολύ πλούσιο της αρετάς, το σώμα του το είχε παραλύσει πολύ χρόνιος αρρώστια. Από όσα δε γνωρίζουμε περί τούτου, παρέμεινε εις όλη του τη ζωή παράλυτος και δεν μπορούσε ποτέ να σταθεί όρθιος στα πόδια του ή και να ανακαθίσει ολίγον στο κρεβάτι του ή έστω να κουνήσει επολίγον το χέρι ή το πόδι του. Των δυστυχισμένων αυτών παράλυτων επεριποιούνται η μητέρα του και ο αδελφός του. Εάν δε ευρίσκετο κάτι από την ελεημοσύνη και εισέπρατε από τους χριστιανούς, τα έδιδε και πάλι εις ελεημοσύνη με τα χέρια της μητέρας και του αδελφού του. Ο Σέρβουλος δεν γνώριζε καθόλου γράμματα, εν τούτης όμως είχε να αγοράσει τα βιβλία της Αγίας Γραφής και ο Σάκης άνθρωποι, ο Σάκης τον επισκέπτονται για να του κρατήσουν συντροφιά, διάφοροι ευλαβείς άνθρωποι τους παρεκάλει με επιμονή να διαβάζουν ενώπιον του από την Αγία Γραφή. Δια τρόπου αυτού κατόρθωσε, αν και δεν ήξερε καθόλου γράμματα, να μάθει απ' έξω την Αγία Γραφή και να τη χρησιμοποιεί για την ψυχική του ωφέλεια. Με ψυχική δε ευχαρίστηση και γενναιότητα υπέφερε των πόνων και την δοκιμασία υμνών και δοξολογών νύχτα και ημέρα των Θεών. Όταν έφτασε ο καιρός να ανταμυφθεί από τον Θεό για την μεγάλη του αυτήν υπομονή, απερχόμενος εκ των προσκέρων εις τα αιώνια, σταμάτησε καταρχήν ο πόνος των μελών του. Μόλις δε αντελήφθη ότι πλέον τον είχε πλησιάσει ο θάνατος, παρεκάλεσε τους ανθρώπους εκείνους που εδέχτη να τους φιλοξενήσει να εγερθούν από τα καθίσματά του και να ψάλουσει μαζί του προς τον Θεό. Εν αναμονή της εξόδου της ψυχής του. Έξαφνα δε, καθώς ο μελοθάνατος συνέψαλε μαζί των, τους εσταμάτησε από την ψαλμωδία και με φωνή γεμάτη φόβο είπε εις αυτούς: «Σιωπάτε, δεν ακούετε πως αντιχούν από τον ουρανό ύμνη? Έχουν λοιπόν εστραμμένη την προσοχή των ψυχοραγών εις εκείνους τους ύμνους τους οποίους ζωηρός και μεθυδονής απελάμβανον τα όντα της καρδίας του, η ψυχή του απελευθερώθη του σώματος. Μετά την έξοδο της ψυχής εκ του σώματος, ο τόπος εγέμισε από τόση ευωδία την οποία όλοι οι παριστάμενοι αισθάνθησαν. Από αυτό εγένετο το φανερό ότι την εκδήμησαν σαν ψυχήν, υπεδέχτησαν στον ουρανό εκείνη που προηγουμένως έψαλαν. Εις αυτό το συγκινητικό γεγονός παρευρέθηκε ένας ειδικός μας μοναχός, ο οποίος ζει ακόμη και με δάκρυα όσα εξερωτάται λέγει: «Μέχρι να ενταφιαστεί το σώμα του ευλογημένου εκείνου ανθρώπου δεν έφυγε καθόλου από τη μύτη μας η γλυκή της ευωδίας εκείνης». Τέταρτον, εις την Ρώμη κατόκει κάποτε μία μοναχή που ονομάζεται Ρεδέμπα. Κοντά της παρέμενον και δύο μαθήτριε, εκ των οποίων μία ελέγεται Ρωμίλα, και οι τρεις μοναχέ διέμειναν εις την ίδια νοικίαν, πτωχότατε μεν από τα υλικά αγαθά της παρούσης ζωής, πλουσιότατε όμως εις την ευσέβειαν και την αρετήν. Η Ρωμίλα όμως υπερέβαλε την συμμαθήτριά της στην άσκηση και το έργο της αρετής, διακρίνοντας για την αξιοθαύμαστον υπομονή της και την άκρανη υπακοή της. Εκράτη με τα προσοχή στο στόμα της κλειστών και παρέμενε σιωπηλή, ασκούμενη εις την σιωπήν και επέμενε καρτερικός εις την προσευχήν. Είναι όμως γεγονός ότι οι άνθρωποι κρίνοντες από τα φαινόμενα θεωρούν μερικούς ανθρώπους τελείους. Εν τούτης όμως ούτε ενώπιον των οφθαλμών του Δημιουργού έχουν κάποια ατέλεια. Ας λάβουμε ως παράδειγμα τα σφραγίδας. Συμβαίνει δηλαδή μερικές σφραγίδες να μην έχουν σκαλιστεί καλώς από τον τεχνίτη και εν τούτης από τους μη γνωρίζοντας τα πράγματα θεωρούνται τέλεια. Αλλά ο τεχνίτης όμως όσους επένους και αν ακούει για τα κατασκευάσματά του δεν πάβει να χρησιμοποιεί την λίμαν και να χτυπά με την σφύρα για να κάνει τη σφραγίδα ωραιότεραν και τελειωτέραν. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και από τον δημιουργό των όλων εις την Ρωμίλα. Περιέπεσε δηλαδή εις μίαν σωματική νόσον την οποία οι ιατροί την ονόμαζαν παράλυση, εκ της οποίας κατέστη ακίνητος και παρέμενε
κατάκητος επί πολλά έτη. Εν τούτης όμως οι μάστιγες της νόσου δεν ειδηνήθησαν να κάψουν την ευσέβειά της και να σύρουν το λογισμό της εις ανυπομονησία. Απεναντίας προσέθεσαν εις αυτήν πνευματική δύναμη. Όσο περισσότερο αδυνάτιζε λόγω της ασθενείας τα σωματικά έργα και τη σωματική άσκηση επί το σούτων καθίστατο σπουδαιοτέρα εις την ευσέβεια και προσήφιετο αδιαλείπτος. Μία νύχτα εκάλεσε πλησίον της την γερόντισαν και διδάσκαλον αυτής ρεδέμπαν. Καθόπι και τη συμμαθήτριά της. Κατά τα μεσάνυχτα, λοιπόν, ενώ εστέκονται όρθιοι εις την κλίνη της, είδον θέαμα καταπληκτικών και θαυμάσιων. Εντελώς ευνηδίως κατήλθε φως από τον ουρανό και γέμισε με τη λάμψη του όλων των χώρων του κελίου. Τόσον δε εκτυφλωτική υπήρξε η λάμψη εκείνη, ώστε καρδία των παρισταμένων, δηλαδή της γεροντής και της αδελφής, να δοκιμάσουν μεγάλο φόβο και να παγώσουν τα μέλη των, καθώς μετά ταύτα διηγίστησαν. Ενώ λοιπόν εστέκονται καταπληκτικοί, κατάπληκτη, ήρχισε να ακούεται συγχρόνως μεγάλος ήχος που ήρχε το εις το κελίον πλήθος πολύ και να τρίζουν εθύρε από το συνοστιμισμό των εισερχομένων. Η γερόντισσα και η συμμαθήτριά της από τον υπερβολικό φόβο που εδοκίμασαν και την εκφυλωτική λάμψη του φωτός δεν μπόρεσαν να ειδούν κανέναν, διότι από τον φόβο εκείνο οι οφθαλμίτων και από την εκτυφλωτική λάμψη του φωτός εθαμβώνονται. Το δε εκτυφλωτικόν εκείνο φως συνόδευε μια περίεργος αξιοθαύμαστος ευωδία ως τα εψυχέτων, αν και φοβήθησαν από τη λάμψη, εν τούτης από την όσφρηση της ευωδίας ευχαριστούντο. Βλέπουσε η Ρωμήλα ότι η γερόντισσα και οι αδελφοί της δεν μπορούσαν να υποφέρουν την εκτυφλωτική λαμπρότητα του περίεργου εκείνου φωτός και ότι η γερόντισσά της εστέκεται φοβισμένη και τρέμουσα την παρηγορή με γλυκή αμφωνή. «Μη φοβάσαι μητέρα», της έλεγε, «δεν αποθνήσκω τώρα». Ενώ σοδέ η Ρωμήλα επαναλάμβανε συνεχώς αυτά τα παρηγορητικά λόγια, το περίεργο εκείνο φως που εστάλει εκεί υπεχώρησε σιγά σιγά, αλλά η αάρητος εκείνη η βοδία παρέμεινε. Εν τω μεταξύ επέρασαν η Δευτέρα και η Τρίτη ημέρα και ο σμί της μυστηριώδους ευωδίας που είχε γεμίσει το κελί παρέμενε με την ιδίαν ένταση. Κατά δε την τέταρτη νύχτα εφώναξε κοντά της τη γερόντισσά της και την παρεκάλεσε να της δώσει δια της θείας μεταλήψεως το δεσποτικό σώμα ως συνοδοιπόρων δια το ταξίδιο της αιωνιότητος, το οποίο βεβαίως και έλαβαν. Έξαφνα δε εις την πλατεία εμπρός της ταστήρας του κελίου παρουσιάστηκαν δύο χωροί και ήρθαν να ψάλουν. Καθώς δε διηγείτο αργότερα η γερόντισσά της αλλά και η συμφοιτήτριά της διάκρινον εκ της ψαλμωδίας των ασμάτων ότι έψαλαν και άνδρες και γυναίκες κατά τη φωνίαν, δηλαδή πότε η ομάς των ανδρών και πότε η ομάς των γυναικών. Κατά το διάστημα δε όπου ακούεται η κατανυχτική και υπερκόσμιος αυτή ψαλμωδία έξω από το κελίον, η Αγία εκείνη ψυχή της Ρωμήλας ελευθερώθη από τα δεσμά του σώματος. Ενώ σοδέ ανήρχεται η μακαρία αυτής ψυχή προς τον ουρανόν, επί το σούτον ανήρχονται και οι χωροί των ψαλόντων, ώστε η ψαλμωδία να ακούεται από ψηλά πλέον έως ότου απεμακρύθησαν τελείως και έσβησαν και φωνή και η ευωδία. 5. Πολλάκης επίσης προς παρηγορίαν και ενθάρρυνση της εξερχομένης εκ του σώματος ψυχής παρουσιάζεται και ο ίδιος ο αρχηγός της ζωής και ανταποδότης των πράξεων που επετελέσαμεν κατά την επίγειον ημών ζωήν. Αυτό και άλλο, που και άλλοτε το έχω ενθυμηθεί όταν διηγούμε την περίπτωση της θείας μου της Ταρσίλας. Αυτή λοιπόν έζη με δύο αγαπητούς αδελφούς της. Πλην προσεύχε το αδιαλείπτος και περνούσε τον καιρό της απομονωμένη. Ανελθούσα εις το ύψος της εγκρατείας σε μεγάλον εγκαταπληκτικός κατά την αγινοσύνη. Μία νύχτα λοιπόν παρουσιάστη εις αυτήν διαοπτασίας ο προπάπους μου ο Φίλιξ, ο άλλοτε πατριάρχης στην εκκλησία της Ρώμης, και αφού της υπέδειξε έναν τόπον αιώνιου λαμπρότητος, της λέγει με πατρική στοργή: «Έλα εις αυτήν εδώ την ολόφωτον διαμονήν, σε περιμένω». Με το λίγον η Ταρσίλα κατελήφθη από πυρετών και πλησίαζε πλέον προς το θάνατο. Κατά την επικρατούσαν δε συνήθεια, όταν ασθενούν βαρέως ευγενείς άνδρες και γυναίκες και έρχονται πολλοί εις το σπίτι του μελοθανάτου, για να παρηγορούν τους συγγενείς, συνέβη να παρευρίσκονται πολλοί άνδρες και γυναίκες γύρω από το κρεβάτι της Ταρσίλας κατά τα τελευταία στιγμάς της. Έξαφνα η μηθανή Ταρσίλα εσήκωσε το βλέμμα της ψηλά και βλέπει να έρχεται προς αυτήν ο Ιησούς. Η ψυχή της τότε κατελήφθη από ένα κλάλι των χαρά και με δύναμη να ανεξήγητον εκ της επιθανατίου αγωνίας της ήρχισε να κραυγάζει προς τους επισκέπτας της. «Πηγαίνετε τώρα, πηγαίνετε, έρχεται ο Ιησούς».
καθώς δε η Ταρσίλα επρόσεχεν εις αυτόν που έβλεπε τον Ιησού, εξήλθεν η Αγία Ψυχή της από το σώμα. Συγχρόνως μία αξιοθαύμαστος ισχυρά ευωδία εσκορπής θεολόγυρα, την οποία όλοι αντελήφθησαν και η οποία έδειξεν ολοφάνερα εις τους παρευρεθέντας ότι είχε προσέλθει η πηγή πάσης αρήτου ευωδίας ο αρχηγός της πίστεως Ιησούς. Όταν δε κατά την επικρατούσαν συνήθεια να πλύνουν τους νεκρούς, την εγύμνωσαν για να την λούσουν, είδον ότι το δέρμα της εις τα γόνατα και στους άγγονας είχε σκληρύνει, όπως το δέρμα της καμήλου από την εντατική προσευχή και τας γονικλησίας. Τούτο τρόπος των νεκρών σώμα απεκάλυψεν εις όλους τα λαμπρά έργα που έπρατε το πνεύμα, ενώ η Ταρσίλα έζη. Έκτο. Εξίσου θαυμαστόν είναι και αυτόν που μου διηγήθη ένας ευλαβής άνθρωπος, ο πρόβος, δια την αδελφή του Μούσαν. Η Μούσα μικρά και αθώα κόρη είδε μία νύχτα διοπτασία στην Θεοτόκον και αϊπάρθενον Μαρία να υποδεικνύει σε αυτήν συνομήλικά της κορίτσια, τα οποία ήθελε να πλησιάσει η Μούσα, αλλά δεν ετόλμα. Ρωτήθη δε από τη Θεοτόκον εάν ήθελε να είναι μαζί με τα σπαρθένους εκείνας και να καταταγεί εις την συνοδεία της. Όταν δε η Μούσα απήντησεν ότι αυτό το επιθυμεί σφοδρός, η Θεοτόκος έδωσεν εις αυτήν εντολή, εις το εξής να μην πράξει τίποτε παιδικών ή άκερων, αλλά και από γέλωτας και από παιχνίδια να εγκρατεύεται, γνωρίζουσα καλώς ότι μετά 30 ημέρας μαζί με τα σκόρας εκείνας τας οποίας είδε θα έλθει εις την συνοδεία της. Πράγματι, από την ημέρα εκείνη η νέα μετέβαλε όλα στα συνήθειά της, συμπεριφέρετο με φρόνηση. Οι γονείς της νέας, όταν είδον τόσον έξαφνα ότι η κόρη τους σύλλαξε τελείως, ρώταν αυτήν με απορία. Ποια ήταν η αιτία της μεταβολής αυτής? Η νέα τότε ανέφερε στους γονείς της τι την διέταξε η Θεοτόκος κατά την νυχτερινή νεοπατασία και φανέρωσε εις αυτούς την ημέρα που επρόκειτο να απέλθει για να καταταχθεί στην συνοδεία των παρθένων που την ακολουθούν. Κατά την 25η λοιπόν ημέρα κατελήφθη από πυρετών. Κατά δε την 30η, όταν επλησίαζε η ώρα της εξόδου της ψυχής εκ του σώματος, η νέα είδε πάλι τη Θεοτόκο να έρχεται προς αυτήν, συνοδευωμένη από τα κορίτσια που είχε ενείδη την πρώτη φορά και να την προσκαλεί κοντά της. Η μικρά κόρη, με κόκκινον αποσεβασμόν το πρόσωπο και με ήρεμον φωνή, απεκρίθη. «Ιδού κυρία έρχομαι, ιδού κυρία έρχομαι». Με αυτάς δε τας λέξεις παρέδωσε το πνεύμα της. Έτσι η αγνή ψυχή εξήλθε από το παρθενικό σώμα και κατετάχθη στον χορό των παρθένων. 7. Ακόμη θα σου διηγηθώ και αυτό που συνέβη στον ευλαβέστατον πατέρα Στέφανο. Ούτως ήτο εις το έπακρον ακτήμων και ανεξίκακος και ασχολείτο συνεχώς με την αδιάλειπτον προσευχή. Ένα μόνο περιστατικό από τη ζωή του θα διηγηθώ για να εννοήσεις από αυτό και τα υπολείπους αρετάς του. Κάποτε λοιπόν εθέριζε τον Σίτον, τον οποίον είχε σπείρει και τον μετέφερε στον Αλώνιο για να τον αλωνίσει. Εκτός από το σιτάρι αυτού, τίποτα άλλο δεν είχε για να διατραφεί ολόκληρο το έτος αυτός και οι μαθητές του. Κάποιος όμως κακός άνθρωπος, όργανο του διαβόλου, έβαλε φωτιά στο αλώνι και έκαυσε το στάρι του πατρός Στεφάνου. Κάποιος περαστικός που ήθηκε να δει το γεγονός, εφανέρωσε τούτο εις τον δούλο του Θεού προσθέσας. Αλλή μόνο πατέρ Στέφανο, τι ήταν αυτό το κακό που σου συνέβη? Ο Στέφανος όμως με ήρεμο πρόσωπο και ατάραχο βλέμμα απεκρίθησε αυτόν. Αδελφέ μου, αλίμονο εις τον εμπριστή για την αμαρτία που διέπραξε και ζημίωσε την ψυχή του. Διότι σε με τι συνέβη? Από αυτό λοιπόν το περιστατικό μπορεί να αντιληφθείς εις ποιον ύψος δυνάμεως και εις ποιον βαθμό αδιαφορίας προς τα υλικά είχε φτάσει ο λογισμός και η σκέψη του, ώστε έχασε ό,τι είχε και δεν είχε για την διατροφή ενός ολόκληρου έτους και εν τούτης παρέμεινε τόσο αδιάφορος και ατάραχος και επώνεσε μάλλον για την ψυχική ζημία την οποία υπέστη ο εμπριστής, παρά για την ελληνική ζημία την οποία έπαθε ο ίδιος. Όταν λοιπόν ο Στέφανος έφτασε εις τα τελευταία στιγμάς του βίου του και επρόκειτο να αποθάνει, συνεκεντρώθησαν πλησίον του πολύ για να παρασταθούν ψυχικώς εις την ευλογημένη και αγία ψυχή του Στεφάνου, που εντός ολίγο θα αρξήθηκε το εκ του στόματος. Περιεκύκλωσαν λοιπόν την κλίνη του και παρακολουθούσαν με τα προσοχή στα τελευταία στιγμάς του οσίου. Άλλοι μεν εξ αυτών μετά τον θάνατο οσίου διηγούνται ότι είδαν να εισέρχονται άγγελοι χωρίς να δυνηθούν να υπούν τίποτε. Άλλοι πάλι δεν είδαν τίποτε, κατελήφθησαν όμως από ισχυρών φόβων. Πάντως και αυτοί που είδαν τους αγγέλους και αυτοί που δεν είδαν τίποτε, τόσο πολύ εφοβήθησαν, ώστε έφυγαν από το δωμάτιο του αποθνίσκοντος. Και κανείς δεν ειδυνήθη να παραμείνει εκεί, κατά την ώρα που εξήρχεται η Αγία εκείνη η ψυχή. Απεκαλύφθη δε ολοφάνερα. Ποιοι υπεδέχτησαν την εξερχόμενη Αγία ψυχή, ώστε
Κανείς από τους θνητούς να μην δυνηθεί να παρακολουθεί την λαμπράν και εδώ ένδοξον έξοδόν της. 8. Εκτός όμως από αυτά πρέπει να γνωρίσει και τούτο, ότι η αξία της ψυχής δεν φαίνεται πάντα κατά την έξοδό της, φανερώνεται όμως ασφαλώς μετά τον θάνατο. Αυτό το βλέπουμε στην περίπτωση των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι υπέμειναν με πολλή ομότητα των απίστων καθημερινώς, δε μετά το μαρτυρικό των θάνατων δοξάζονται και λαμπρύνονται δια των θαυμάτων και των νεκρών ως θεών αυτών. Άλλοτε πάλι συμβαίνει το αντίθετο, και ο παντοδύναμος Θεός επιστηρίζει με μερικάς αποκαλύψεις τας ψυχάς εκείνους που δηλειούν πρώτης τελευτίστων, για να μην φοβηθώσουν όταν έλθει η στιγμή του θανάτου. Θα αναφέρω μία περίπτωση. Κάποτε παρέμενε μαζί μου στο μοναστήρι ένας αδελφός ονόματι Αντώνιος. Αυτός λοιπόν δια καθημερινού πέθωτος και ακαταπαύστων δακρύων ηγονίζεται να επιτύχει την ανεκλάλητον χαράν που υπάρχει στην επουράνιο πατρίδα, γι' αυτό δε και μελέτα με πολύ πόθον και επιμονήν τα ιερά λόγια. Δια της μελέτης αυτής δεν επεζήτην να πλουτιστεί με γνώσεις, αλλά με κατανυχτικά δάκρυα. Εμελέτα δηλαδή για να ανανύψει ο λογισμός του και να εγκαταλείψει τα επίγεια να μεταρσιωθεί δια της μυστικής θεωρίας εις την επουράνιον πατρίδα. Εις αυτόν τον λαμπρόν αγωνιστήν κατά μία νυχτερινή οπτασία ελέγχθη. Ετοιμάσου, διότι ο Κύριος διέταξε να φύγεις από τον κόσμο αυτόν. Όταν δε ο μοναχός Αντώνιος απήτησε ότι δεν είναι έτοιμος για το ταξίδι, αυτό ήκουσε αμέσως τη μυστηριώδη φωνή να του λέει: «Αν ισχυρίζεσαι ότι δεν είσαι έτοιμος εξαιτίαν των αμαρτιών σου, μάθε ότι συνεχωρήθησαν όλες οι αμαρτίες σου». Μόλις ήκουσε αυτά, ο μοναχός Αντώνιος περιέπασε σε μεγάλων φόβων και δειλία. Και μία άλλη νύχτα πληροφορήθη το ίδιο πράγμα με τους ίδιους λόγους. Μετά 5 ημέρες κατελήφθη από πυρετών, και ενώ όλοι οι αδελφοί έκλαιον, διότι θα απεχωρίζονται τιού των εκλεκτών και καλών αδελφών, και προσφύφκονται η ψυχή του Αντωνίου ανεχώρησε με αγαλίαση προς τον Κύριο. 9. Εις το ίδιο μοναστήριο έζηκε ένας άλλος αδελφός, που ελέγεται Μέρουλος. Ο Μέρουλος επερνούσε τα σημέρα της επιγείου εξορίας με αυθονότατα δάκρυα και ελεημοσύνη. Η προσευχή ποτέ δεν έλειπαν από το στόμα του, εκτός από τα σώρα του ύπνου και του φαγητού. Εις αυτόν λοιπόν εφανερώθηκε κατά τη νυχτερινή οπτασία ότι Στέφανος από Λευκάνθη κατήρχεται από τον ουρανό εις την κεφαλή του. Μετά την αποκαλυπτική αυτήν οπτασία νησθένησε ο Μέρουλος και εντός ολίγου με ψυχική χαρά και χωρίς ουδεμίαν αγωνία εξεδίμησε εκ των επιγείων προς τα επουράνια. Αφού επέρασαν 14 έτη από το θάνατο του Μέρουλου, ο σημερινός ηγούμενος της Μονής Πέτρος ηθέλησε να σκάψει τον τάφο του πλησίον του μνήματος του Μέρουλου. Όπως δε διηγείται ο ίδιος, καθώς εργάζεται εις το μέρος εκείνο, εξήλθε από τον τάφο του Μερούλου μία ευωδία τόσο ισχυρά και βαθία, έως να είχαν μαζευτεί εκεί τα πλέον ευωδιαστά και μερίπνο άθη. Από αυτό το γεγονός γίνεται ολοφάνερο ότι η οπτασία που είδε ο Μέρουλος πριν αποθάνει ήταν αληθινή. Δεύτερο κομμάτι. Από το βίο του Αγίου Σάβα. Έζηκα κάποτε ένας γέρον ασκητής που κατήγεται από την Βυθανία και ονομάζεται Άνθυμος. Αυτό συσκήτευε σε ένα κελίο που έκτισε πέρα από το Χήμαρο προς Ανατολάς απέναντι από τον πύργο που είχε ιδρύσει ο Μακάριος Σάββας. Σε αυτό το κελίο πέρασε 30 ολόκληρα έτη. Μετά κατά τα τελευταία του αρρώστησε και έπεσε ο γέρος στο κρεβάτι του πόνου. Όταν τον είδε σε αυτήν την κατάσταση ο γέρον ο θαυμάσιος Σάββας, εξυντλημένο από την νόσον και τα βαθιά γερατιά, διέταξε να μεταφέρουν τον γέρον Άνθυμο σε ένα από τα κελιά της εκκλησίας για να μπορούν οι αδελφοί να τον επισκέπτονται και να εξυπηρετούν αυτόν χωρίς πολλήν κόπον. Και ο μεν Άγιος Σάββας αυτά διέτασε. Ο γέρον Άνθυμος όμως δεν συνεφώνει με την πρόταση αυτή του Σάββα και της συνοδείας του. Ιδού δε της τους απήντησε: «Έχω στηρίξει το θάρρος μου στο Θεό και επιθυμώ να αποθάνω εις μέρος εκείνου που από την αρχήν κατόκισα διάσκηση». Μετά την απάντηση αυτή του Ανθύμου, εσηκώθη κάποτε τη νύχτα ο Σάββας δια την ακολουθία του άρθρου. Ενόμισε δε ότι άκουσε μνοδίαν ως να έψαλον πολύ. Επειδή λοιπόν σχημάτισε τη γνώμη ότι ανεπέμποντο η καθιερωμένη κατά τον όρθρο πρωινή ύμνη, απορούσε και συλλογίζοντο πώς άκουσε να ψώνει τον όρθρο χωρίς να πάρει προηγουμένως την ευλογία του. Αμέσως τρέχει στο ναό, αλλά κατάπληκτος ευρίσκει κλεισμένα στα στήρα του ναού και γι' αυτό επιστρέφει στο κελί του.
αλλά και πάλι ακούγεται ασπροηγουμένας φωνάς να ψάλουν με απερίγραπτον γλυκύτητα. Διέκρινε δε καθαρά και το ψαλόμενο νάσμα το οποίο νήτω. Διελεύσομεν τόπος κοινής θαυμαστής, ως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορταζόντων, αφού αντελήφθη καλώς από ποιον μέρος προήρχονται οι θαυμαστοί αυτοί ύμνοι, αμέσως εξυπνά και διατάσσει των μοναχών που είχε εις υπηρεσία να χτυπά το τάλαντο να συγκαλέσει με τα ρυθμικά χτυπήματα τους μοναχούς όπως ήτο συνήθεια. Συναχθέντων αμέσως όλων των μοναχών παίρνει μαζί του ο μακάριος Σάββας μερικούς και έρχεται στο κελί του γέροντος Ανθίμου με θυμιάματα και λαμπάδας. Οι ακουόμενοι ύμνοι προήρχονται από το κελί του γέροντος. Όταν εισήλθον εις το κελί δεν έβρισκον κανέναν άλλον εκτός μονάχα από τον γέροντα ο οποίος ήδη είχε τελειωθεί εν κυρίω. Τότε τον εναγκαλίζονται και τον ασπάζονται με ευλάβιαν και αυτού επετέλεσαν την κανονική ακολουθία του αποθανόντο εις τον αποθανόντα μοναχών εδαφίασαν με συγκίνηση το ιερό σώμα του γέροντος Ανθίμου. Τρίτη περίπτωση, εις τον βίον του Αγίου Δανιήλ του Στυλίτου. Για τον Όσιον Δανιήλ τον Στυλίτη λέγεται ότι τρεις ημέρες πρώτου θανάτου κατά τα μεσάνυχτα συνεκεντρώθησαν στο κελί του για να τον προϋπαντήσουν όλοι οι απαιώνος Άγιοι, οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες και όλοι οι λοιποί Άγιοι, ακόμη δε μαζί με αυτούς συμπαρεστάθησαν και μερικές ουράνιες δυνάμεις. Αυτό λοιπόν το Άγιο πλήθος των προσδραμώντων εισπάζοντο με αγάπη και εκτίμηση των Μέγαν και τον παρεκκίνουν να επιτελέσει την θείαν μυσταγωγίαν, την οποίαν και πράγματι εθεάθη ότι επετέλεσε μεταλαβών και ο ίδιος των αχράντων μυστηρίων μεταδώσας δια δε αυτά και εις όσους έπρεπε. Ενώ δε ανέπνεε τα τελευταία στιγμά της ζωής του και ήλθαν πολλοί πλησίον του να τον συντροφεύσουν, ένας δαιμονισμένος επροχωρούσε προς τον στήλον αυτόν λοιπόν, εφώναζε δυνατά περί της επισκέψεως των Αγίων προς τον Όσιον και μάλιστα ονόμαζε και τον κάθε Άγιον εκ των επισκεπτών ξεχωριστά με το όνομά του. Ακόμη δε ανέφερεν ότι οι άγγελοι επισκέφτησαν τον Όσιον. Μετά δε ταύτα ο δαιμονισμένος προσέθετε ότι την τρίτη ημέρα ώραν της ίδιας ημέρας ο μεν Δανιήλ θα απέλθει προς τον Κύριον, το δε ακάθαρτον πνεύμα θα εκδιωχθεί με τη χάρη του Θεού και θα φύγει από μέσα του μετά την πολυχρόνιον κατοίκησή του εις αυτόν. Πράγματι δε συνέβησαν και τα δύο εις των ορισμένων καιρών όπως ανέφερε ο δαιμονισμένος. Εν το γεροντικό τέταρτον, οι πατέρες έλεγον για τον Αβάν Σισόιν τα εξής περί των τελευταίων στιγμών της ζωής του. Όταν επρόκειτο να αποθάνει ο Αβάν Σισόιν και οι πατέρες σε κάθιντο κοντά στο κρεβάτι του, έλαμψεν έξαφνα το πρόσωπό του πάρα πολύ και λέγει προς αυτούς χαρούμενος. Ιδού ήλθεν ο Αβάς Αντώνιος με το λίγα στιγμάς με λαμπρών πολύ το πρόσωπό του έλαμψε περισσότερο. Με το λίγα στιγμάς με λαμπρόν πάλι πρόσωπον είπε. Να τώρα προσήλθεν ο χορός των Αποστόλων και φαίνεται ως να συνομιλεί με μερικούς αοράτους επισκέπτες. Οι παριστάμενοι γέροντες τον παρακάλεσαν και του έλεγαν. Πάτερ, με ποιον ομιλείς? Εκείνος απήντησε. Τώρα ήρθαν να με παραλάβουν οι άγγελοι και παρακαλώ να με αφήσουν ολίγο να μετανοήσουν. Οι πατέρες του απαντούν. Πάτερ, εσύ δεν έχεις ανάγκη να μετανοήσεις. Με βαθία ταπείνωση τους λέγει ο Όσιος πάλιν ο Όσιος Ισόης. Σας διαβεβαιώ ότι πραγματικώς δεν γνωρίζω εάν έβαλα αρχήν μετανοίας. Εν τω μεταξύ όλοι γνώριζαν ότι το τέλειος. Έξαφνα το πρόσωπό του ίστραψε όπως ο ήλιος και όλοι εφοβήθησαν. Προς τους καταπληκτικούς γέροντας ο Αβάς Ισόης λέγει. Βλέπετε, ήλθε ο Κύριος και λέγει. Φέρετε μου το σκεύος της ερήμου. Αμέσως δε και με τους λόγους αυτούς παρέδωκε το πνεύμα του. Τη στιγμή δε της εξόδου της μακαρίας ψυχής του εμφάνει ως μία αστραπήν και το κελί εγέμισεν από ευωδίαν. Από τον Ευεργετινό νούμερο 1, υπόθεσης θήτα. Απόδειξης περί του πού πηγαίνουν οι ψυχία των αποθνησκόντων και πώς είναι μετά το χωρισμό τους από το σώμα. Εις των βίων του Αγίου Παύλου του Θηβαίου. Ο Άγιος Αντώνιος όταν εγύριζε πίσω προς τον Άγιον Παύλο των Θηβαίων και του μετέφερε
τη στολή του Αγίου Θανασίου σύμφωνα με τη διαταγή που είχε πάρει από τον ίδιο, καθώς προχωρούσε στην έρημο και πλησίαζε το σπήλαιο, βλέπει ενώ ήτο η τρίτη ώρα 9 πρόμεση βρίαν της ημέρας με τα μάτια της ψυχής, με τα οποία βλέπουν μόνο οι άξιοι τάγματα αγγέλων, ομάδας αποστόλων, χωρίς προφητών, φάλαγγας μαρτύρων, στο μέσο όλης αυτής της ιεράς παρατάξεως, την ψυχή του Παύλου υπερβάλλουσαν εις λαμπρότητα και αυτήν τη λευκότητα της χιόνος, να λάμπει φωτεινότερον από αυτήν και να ανέρχεται με πολύ νεφροσύνη εις τους ουρανούς. Β. Από το βίο του Αγίου Παχωμίου. Κάποτε ο Μέγας Παχώμης πληροφορήθηκε ότι κάποιος αδελφός που διέμενε εις ένα από τα πολλά μοναστήρια που ίδρυσε εις την Μονή των Χινοβοσκών, όπως ελέγεται, εσθένησε και υπέφερε. Υπό το κράτος δε της ασθενείας ευρισκόμενος, σε ζήτη να απολαύσει την ευλογία που ως γέροντας διένυμεν εις τους μοναχούς του ο Μέγας Παχώμιος. Μόλις επληροφόρησε την επιθυμία του ασθενούντος αδελφού, ο άνθρωπος του Θεού, αμέσως ξεκίνησε για να τον επισκεφθεί. Όταν όμως απήχε δύο ή τρία σημεία από τον τόπο όπου διέμενε ο ασθενής αδελφός, ήκουσε εις τον αέρα μία φωνή ιεράν που συνοδεύεται από θαυμαστήν ψαλμωδία. Ο Μέγας Παχώμιος ύψωσε τους οφθαλμούς του προς τον ουρανό και είδε την ψυχή του αδελφού να οδηγείται χαρούμενα εις την πορεία της προς τη μακαρίαν ζωή από αγγέλους που έψαλαν. Οι μοναχοί που συνόδευαν τον Μέγα Παχώμην ούτε τη φωνή νίκουσαν, αλλά ούτε και είδαν τίποτα άλλο από όσα παρετήρει ο Άγιος άνθρωπος. Δι' αυτό, καθώς τον έβλεπαν να στέκεται πολύ ώρα με υψωμένο το βλέμμα προς Ανατολάς, είπαν εις τον γεροντά τον: «Εσταμάτησες, πάτερ, ας τρέξουμε να προφτάσουμε». Τότε ο Μέγας Παχώμην τους απήντησε: «Αδίκως τρέχουμε, τέκνα μου, διότι την ψυχή του αδελφού παρακολουθώ τόση ώρα, καθώς οδηγείται εις την αιώνια ζωή». Οι αδελφοί παρεκάλεσαν τον Αβά Παχώμην να τους πει πώς είδε τη μακαρία αυτή η ψυχή, και εκείνος διηγήθησε σε αυτούς όλα όσα είδε και ήκουσεν. Μερικοί δε από τους αδελφούς οι οποίοι συνόδευαν τον Παχώμιον έτρεξαν στο μοναστήρι των Χινοβοσκών και ρώτησαν να μάθουν ακριβέστερον την ώρα κατά την οποία κοιμήθη ο αδελφός. Με κατάπληξη δε έμαθαν ότι κοιμήθη την ίδια ακριβώς στιγμή που είδε την ψυχή του ο πατήρ να ανέρχεται με δόξαν εις τους ουρανούς. Τρίτον, εν το γεροντικό. Ένας γέρον ασκητής διηγήθη το εξής. Έζη κάποτε μία ηλικιωμένη καλογραία η οποία επρόκοψε πάρα πολύ στην αρετή και την ευσέβεια. Όταν την ρώτησα δια ποιον λόγο να ανεχώρησε εκ του κόσμου, μου διηγήθη τον βίο της. Όταν ήμουν ακόμη παιδί, σεβαστέ πάτερ μου, άρχισε να λέγει, εμφυμούμαι ότι ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ μαλακός και καλός άνθρωπος. Κατά το σώμα ήταν αδύνατος και αρρωστιάρης, ώστε τον περισσότερο καιρό του περνούσε καθυλωμένο στο κρεβάτι. Τον διέκρινε δε τόση απλότης, ώστε μόλις και με τα βία ομίλη. Όταν ήταν καλά, αφοσιώνεται στην καλλιέργεια της γης και εκεί απασχολεί το μεταφέρω στο σπίτι μας τα προϊόντα της καλλιέργειάς του. Τόσον δε ο λιγομίλητος ήταν, ώστε όσοι δεν τον εγνώριζαν, τον ενόμιζαν διαμουγκών. Εντελώς αντίθετος από τον πατέρα μου ήταν η μητέρα μου. Ήταν τόσο φιλοπερίεργος και αργόσχολος, ώστε ήθελε να μανθάνει και πράγματα έξω από το χωριό μας. Ήταν τόσο φλίαρος προς όλους, ώστε κανείς ποτέ δεν την είδε, έστω και δια ολίγο να σιωπά, αλλά άλλοτε μεν την έβλεπε να λογομαχεί και να φιλονικεί, άλλοτε πάλι να λέγει άσεμνα και απρεπή λόγια χάρη να στεϊσμού. Τον περισσότερο δε χρόνο της ζωής της τον εδαπανούσε να μεθά να κάνει συντροφιά με διεφθαρμένους άντρες. Ήταν δε πολυέξοδος και διεφθαρμένη ως πόρνη. Και κυβέρνα πολύ κακό στο σπίτι μας, ώστε να μην μπορούμε να ζήσουμε αν και τα υπάρχοντά μας δεν ήσαν ολίγα, διότι σε αυτήν ο πατέρας μου είχε παραχωρήσει την οικονομική διαχείριση του σπιτιού. Μολονότι δε ζούσε κατά αυτόν τον τρόπο εν τούτης ποτέ της δεν αρρώστησε, αλλά ούτε και ένιωσε το παραμικρόν πόνο. Και παρόλη δε την αθλειώτη ζωή που έζησε, διατήρη το σώμα της υγείας. Κάποτε λοιπόν ο πατέρας μου απέθανε κατά εξαντληθείς από τους πολύχρονους νόσους. Τι ήταν όμως εκείνο που συνέβη στο θάνατό του? Αμέσως σηκώθη ένας φοβερός αέρας, ώστε εσύεται ο τόπος. Αστραπέ, βροντέ, γίνοντο συνεχώς και έρυπτε βροχή, τόσο ραγδαία, ώστε το κακόν αυτό διήρκησε τρεις ημέρες και κατά ανάγκη κρατούσαμε άταφο τον πατέρα μας μέσα στο δωμάτιο. Οι συγχωριανοί μας, βλέποντας όλα αυτά τα εμπόδια και κατηγορούντες δια πολλά των νεκρών, έλεγαν: «Πω, από τι μεγάλο κακό εζούσε ανάμεσά μας και δεν το είχαμε αντιληφθεί. Φαίνεται ότι ο νεκρός θα ήταν εχθρός του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός δεν επιτρέπει ούτε και τον ενταφιασμό του ακόμη. Εμείς όμως, για να μην αρχίσει η αποσύνθεση του πτώματος μέσα στην οικία και από την δυσοσμία καταστεί ακατοίκητος, αποτελειώσαμε παρά
την ραγδαιοτάτη βροχή να συνοδεύσουμε τον νεκρό στο νεκροταφείο και να τον ενταφιάσουμε. Έκτοτε η μητέρα μου έωξα περισσότερα ανελευθερία, επεδόθησε περισσότερο ανέδεια εις τα όργια και την ασωτεία. Τόσο μάλιστα απεστρασύνθη, ώστε μετέβαλε το σπίτι μας σε πορνείο, με τα σαδιακόπους απολαύσεις της κατεσπατάλησε όλη μας την περιουσία και εντός ολίγου δεν μας έμενε πλέον τίποτε. Μετά αρκετό χρόνο από το θάνατο του πατέρα μου, απέθανε και η μητέρα μου. Τη Αιχαίων το δε τόσο λαμπρά και προβλητική κηδεία, ώστε θα έλεγε κανείς ότι αυτή η φύση ευοηθούσε. Αφού λοιπόν απέθανε η μητέρα μου και εγώ, εγώ είχον πλέον περάσει την παιδική ηλικία, δε σωματική ορμέ εξεγείροντο και με γαργάλιζον, ένα βράδυ μου ήλθε η σκέψη στο νου, ποιον δρόμο να εκλέξω στη ζωή μου. Απεισχολημένη δε με τη σκέψη αυτήν, έλεγον μόνη μου. Συνομιλούσα με τον εαυτό μου. Να προτιμήσω άραγε το βίο του πατέρα μου και να ζήσω με καλοσύνη, με σεμνότητα και με σοφροσύνη. Αλλά εκείνος, αν και έζησε ενάρετα εν τούτης, κανένα αγαθόν δεν απείλαψε ποτέ. Αλλά πάντοτε τον έτρωγαν οι ασθένειες και θλίψεις, τόσο μάλιστα κακότυχος υπήρξε, ώστε ο κατατρεγμός δεν τον άφησε ούτε και όταν απέθανε να ενταφιαστεί όπως όλοι οι άνθρωποι. Ενώ λοιπόν ήτο εις τον Θεό να αρεστεί η διαγωγή και η συμπεριφορά του πατέρα μου, διότι να δοκιμάσει, γιατί να δοκιμάσει τόσα συμφορά. Ποιος υπήρξεν άραγε ο βίος της μητέρας μου? Μήπως δεν έζησε υγιής και δεν είχε ρηφθεί στα απολαύσεις και τα σιδωνάς? Αυτό λοιπόν το βίο της μητέρας μου πρέπει να ζήσω κι εγώ, διότι είναι προτιμότερο να πιστέψω εις τα μάτια μου παρά εις τους λόγους των άλλων. Με την απόφαση λοιπόν να ακολουθήσω τα ίχνη της μητέρας μου, με ευρύκεν η νύχτα. Και ενώ έπεσα να κοιμηθώ, παρουσιάζεται ενώπιον μου ένας άνθρωπος με τεράστια σωματικά διαστάσεις και με αγριεμένο πρόσωπο. Αφού με κοίταξε με οργή και άγριο βλέμμα, με ρώτησε με τρομακτική φωνή: «Είπε μου, ποιος είναι ο διαλογισμός της καρδιάς σου?» Εγώ τόσο πολύ τρόμαξα, ώστε ούτε εις το πρόσωπο δεν τολμούσα να τον κοιτάξω. Ο φοβερός εκείνος άνθρωπος με την ίδια αυστηρότητα με ρώτησε εκ νέου: «Είπε μου λοιπόν, τι αποφασίζεις?» Καθώς δεν με είδε να έχω παραλύσει από το φόβο μου και να κινδυνεύω να τρελαθώ, τότε ο ίδιος μου υποθρύμησε λεπτομερώς όσα προηγουμένως εγώ ίδια είχα σκεφτεί. Εγώ μόλις συλλήφθα λίγο από το φόβο και την κατάπληξη, επειδή δεν μπορούσα να αρνηθώ τα όσα μου έλεγαν, ήρχισα να τον παρακαλώ και να τον οικειωθώ να με συγχωρήσει. Τότε εκείνος, έως να ενημέρωσε ολίγον, με πήρε από το χέρι και μου είπε: «Έλα να ειδείς που ευρίσκονται ο πατέρας σου και η πατέρα σου. Από εκεί και πέρα διάλεξε ποιον τρόπο ζωή θέλεις για τον εαυτόν σου». Αφού λοιπόν με έβγαλε από εκεί που ήμουν, με οδήγησε σε έναν απέραντο κήπο όπου ήσαν φυτευμένα διάφορα ωραία δέντρα, ανώτερα κατά το κάλος από κάθε περιγραφή και γεμάτα από διάφορους καρπούς. Εκεί δε, καθώς ευάδιζα, μαζί με το φοβερό εκείνον άνθρωπο, με συναντά ο πατέρας μου, με αγκαλιάζει και μου λέει καταφυλώνουμε τρυφερά: «Αγαπημένο μου παιδί». Εγώ τότε εναγκαλιστήσα με χαρά τον πατέρα μου, παρακαλούσα να μείνω κοντά του. Πατέρας μου γλυκύτητα μου απαντά: «Τώρα παιδί μου, δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό. Όταν όμως θελήσεις να ακολουθήσεις τον ειδικό μου τρόπο ζωής, δεν θα περάσει πολύ καιρός και θα έλεις και εσύ εδώ. Καθώς δε εγώ εξακολουθούν να παρακαλώ να μείνω μαζί του, με έσυρε από το χέρι ο άγγελος και με συνόδευε και μου λέει: Έλα τώρα να είδεις και τη μητέρα σου για να πληροφορηθείς και τα ίδια πράγματα. Από τα ίδια πράγματα, ποιο δρόμο έχει συμφέρον να ακολουθήσει τη ζωή σου. Αφού λοιπόν με οδήγησε σε ένα κατασκότεινο τόπο, από όπου ακούεται μεγάλη ταραχή και βογγητά, μου δείχνει ένα καμίνι αναμένο, του οποίου κάθε τόσο ενδυνάμενη η φωτιά και έβραζαν, όσο δε αυτό το καμίνι εστέκονται μερικοί απ' έξω, μερικοί απ' έσυ και φοβερή την όψη. Καθώς εκοιτούσα καταφοβισμένη το φοβερό εκείνο τόπο των βασάλων, βλέπω τη μητέρα μου βυθισμένη μέχρι του λαιμού μέσα στην φλογισμένη κάμινα και αναρριθμή του κόλικας να την κατατρώγουν από παντού. Από τον πόνο δε και τη φρίκη έτρεμε και από τα δόντια της εκτυπούσαν και έτριζαν. Μόλις εσήκωσε τα μάτια της και με είδε και εκείνη, ήρχισε να κλαίει σπαραχτικά και να μου λέει: «Άλλη μόνο παιδί μου, η πόνη μου είναι ανυπόφορη. Ατελείωτα είναι τα βασανιστήριά μου. Άλλη μόνο είσαι με τη δυστυχισμένη. Για ολιγό χρόνο ειδονή και αμαρτωλή απόλαυση, πόσον φοβερά τιμωρία σε προκάλεσα εις τον εαυτό μου. Άλλη μόνο είσαι με την αθλία. Αντί προσκέρω να απολαύσουν τη προσωρινή ζωή, βασανίζομαι τώρα αιωνίως. Αλλά παιδί μου, ελέησον τη μητέρα σου, η οποία όπως με βλέπεις φλέγομαι και από του πυρός κατατρώγομαι. Θυμήσου, παιδί μου, πώς σε θύλαξα και σε μεγάλωσα και ελέησα
και λέει σε με, και δώσ' μου το χέρι σου και βγάλε με από εδώ. Ενώ δε εγώ παρέμεινα άπραχτος και δεν τολμούσα ούτε και να πλησιάσω προς τη μητέρα μου από εντροπήν δι' αυτούς που ήσαν κοντά, εκείνη πάλι με δάκρυα κράβαζε δυνατά. Παιδί μου, βοήθησέ με, μην με περιφρονήσεις τη μητέρα σου και τους θρήνους της. Μην παραβλέψει τη δυστυχισμένη που τόσο φοβερά βασανίζεται στην γέρα του πυρός και κατατρώγεται συνεχώς από τον ακίνητο σκόλικα. Εγώ πότε. Τότε παρακινηθείς από συμπάθεια, ανήπλωσε προς αυτήν το χέρι μου για να τη βγάλω από, από τη φοβερά εκείνη κόλαση. Μόλις όμως η φλόγα της φωτιάς σήκησε εν ολίγο το χέρι μου, επώνασα πάρα πολύ και ήρθα να κραυγάζω οδυνηρά και να κλαίω με στεναγμούς. Από τους τρίνους και τους ημωγάς εξύπνησαν όσοι κοιμούνται στο σπίτι, με σηκώθησαν, άναψαν φως, έτρεξαν κοντά στο κρεβάτι μου και με επανειλημμένες ερωτήσεις ζητούσαν να μάθουν γιατί έκλαιον στον ύπνο μου και αναστέναζα. Τότε εγώ, αφού συνήλθα λίγο, άρχισα να διηγούμε εις αυτούς όσα είδαν στο όραμά μου. Από εκείνη την ημέρα αποφάσισα πλέον οριστικώς να ζήσω όπως ο πατέρας μου, του οποίου τον βίωνε ζήλωσα. Εύχομαι δε να με αξιώσει ο Θεός να το επιτύχω και να συναντηθώ μαζί του για να ζήσω μαζί, διότι με τη χάρη του Θεού από τα ίδια πράγματα επληροφορήθην. Ποιε δόξα και τιμέ έχουν ετοιμαστεί σε όσους προτίμησαν να ζήσουν με ευσέβεια και αρετή, και αντιθέτως πάλι ποιε φοβερή τιμωρία και κολάση περιμένουν όσους δαπανούν τη ζωή τους εις τα πάθη και εις τα σιδονάς. Τέταρτον, Γρηγορίου του Διαλόγου. Μία ημέρα ο άνθρωπος του Θεού Βενέδικτος, καθώς εστέκετο εις το κελίο του, ύψε στα μάτια στον ουρανό και είδε την ψυχή της οσίας αδελφής του να ανέρχεται στον ουρανό ως μια ολόλαμπρος λευκή περιστερά. Η ψυχή του τότε γέμισε από πνευματική χαρά και αγαλίαση και ευχαρίστησε το Θεό. Κατόπιν ανήγγειλε στους απεικιοτακτικούς του τον θάνατό της και τους έστειλε αμέσως στο μέρος όπου εισκύτευε για να παραλάβουν το τίμιο και σεμνό σώμα της και να το μεταφέρουν στο μοναστήρι. Διότι στο μέρος το οποίο εισκύτευε η Παρθένος αυτή δεν ευρίσκεται μακράν από το μοναστήρι του Οσίου Βενεδίκτου. Πράγματι λοιπόν μετέβησαν οι αδελφοί και την έβρον νεκρά και έφεραν το Άγιον σώμα της. Τότε Όσιος Βενέδικτος την έθαψε στο μνήμα που είχε ετοιμάσει για τον εαυτό του, διότι εκείνον τον οποίον ο νους ήταν ενωμένος με τον δεσμό του Αγίου Πνεύματος, αυτόν και τα πανίερα σώματα ούτε κατά τον ενταφιασμό δεν εχωρίστησαν. Δεύτερον, κι άλλοτε πάλι ο άνθρωπος αυτός του Θεού εστάθη μία νύχτα εις το παράθυρο του κελίου του και παρακάλεσε τον Πανταδύναμο Θεό. Έξαφνα ύψωσε τους οφθαλμούς προς τον ουρανό και είδε κάτι παράδοξο. Εντελώς απροσδοκήτως εφάνει από τον ουρανό μία τόσο έντονη φωτοχυσία ώστε δια μίας εξυφανίσει το νυχτερινό σκοτάδι και έλαμψε τόσο πολύ ο αέρας ώστε φωτίστηκε η περιοχή περισσότερο και από το φως της ημέρας. Εν συνεχεία προς τη θαυμαστήν αυτήν φωτοπλημμύραν, καθώς διηγείται μετέπειτα ο ίδιος ο Όσιος, επικολούθησε κι άλλο θαύμα την ίδια ακριβώς ώρα του οράματος, θαύμα πλήρες μυστηρίου. Είδον διηγείται ως αν όλος ο κόσμος να έχει συγκεντρωθεί κάτω από μια ηλιακή ακτίνα. Ενώ δε η προσοχή μου ήταν στραμμένη προς τη λαμπρότητα του ουρανίου αυτού φωτός, βλέπω την Αγία Ψυχή του Επισκόπου Καπούης Γερμανού, ή Καπούη, είναι αρχαία πόλη της Ιταλίας, πρωτεύουσα της επαρχίας Καμπανίας, γνωστή στην ιστορία από την νίκη του Ανίβα εναντίον των Ρωμαίων 216 π.Χ. Εις αυτήν εισήχθη νωρίς ο χριστιανισμός. Αναφέρεται δε ότι μεγάλο Κωνσταντίνου υπήρχε εις αυτήν ναός βασιλική των Αγίων Αποστόλων. Και είδε, λέει, να ανεβαίνει ως πύρινη σφαίρα η ψυχή του Επισκόπου και να ανυψώνεται από τους αγγέλους των ουρανών. Αμέσως την άλλη μέρα έστειλε αυτός ο δίκαιος άνθρωπος υποτακτικό του στην Καπούιν και πληροφορήθηκε ότι την ίδια ακριβώς στιγμή που είδε το όραμα συνέβη η τελείωση του Αγίου Γερμανού, του οποίου η ψυχή είδε να ανέρχεται προς τον ουρανό. Πέτρος, είπε με πάτερ, πώς είναι δυνατόν όλος ο κόσμος να συγκεντρωθεί κάτω από μια ηλιακή ακτίνα, κάτω από την κοινή ανάσταση όλων των νεκρών, ή πώς είναι δυνατόν ολόκληρος ο κόσμος να γίνει ορατός από έναν άνθρωπον. Γρηγόριος, πρόσεξε καλά Πέτρε, εις αυτό που σου είπα, θα σου είπα. Δια την ψυχή που ηξιώθη να βλέπει τον κτίστην, όλος ο κόσμος είναι στενός. Διότι αυτή η θεωρία του Θείου Φωτός μεγαλώνει όσον πολύ μέσα εις το νου και τόσο πολύ ο νους απλώνεται και διευρύνει τα όρια της υπάρξεώς του από τη μυστική αυτή θεωρία, ώστε γίνεται ανώτερος από όλη την κτήση. Όταν δεν φτάσει στην κατάσταση αυτή και η δία αυτών πόσον έχει πλατινθεί, τότε εννοεί πόσον μικρόν είναι εκείνο το οποίο όταν ευρίσκεται μέσα στο ταπεινό σώμα του δεν είναι δύνατο να εννοήσει ή να ειδεί.
Πώς λοιπόν βλέπεις το παράξενο εν αυτός ο Άγιος άνθρωπος ευρισκόμενος υπό το φωτισμό του φωτός του Θεού και υπό το θείο αυτού φωτισμού υψωθείς και πλατινθείς τόσο πολύ, είδεν όλο τον κόσμο ως να είχε συγκεντρωθεί ενώπιον του? Αυτό ακριβώς συνέβη όχι διότι ο ουρανός και η γη συνεκεντρώθησαν στο ίδιο μέρος, αλλά διότι ο νους αυτού ανυρπάγει από τον αερόν εκείνο φως και ανυψώθη προς το Θεό, οπότε ανεπλατύνθη τόσο πολύ ώστε να θεωρήσει με ευκολία αυτά που είδε, διότι κάθε ένα από τα όντα ευρίσκεται μέσα στην περιοχή του Θεού. Και αυτό λοιπόν το θαυμαστό φως που θάμπωσε τους εξωτερικούς του οφθαλμούς, φως εσωτερικών εφώτισε τους νοερούς οφθαλμούς του, δια του οποίου εφανερώθη σε αυτόν πως η ψυχή του Αγίου Γερμανού Καπούης ανυρπάγει από τους αγγέλους προς τα ύψη, αλλά και πόσο στενά και περιορισμένα είναι όλα τα κατώτερα μέρη. Πέτρος, είμαι σύμφωνος με όσα λέγεις. Γρηγόριος, κατά την εποχή που πρόκειτο ο Άγιος αυτός άνθρωπος, δηλαδή ο Ιωσίος Βενέδικτος, να απέλθει των πρόσχερων βίων αυτή τη ζωή και να διαμένει πλέον αιωνίως πλησίων του Θεού, προέβλεψε την ημέρα του θανάτου και την προανήγγειλε εις τους υποτακτικούς του, καθώς και στους μαθητές που ευρίσκονται μακράν του. Εις όλους αυτούς εφανέρωσε ότι κατά την ημέρα του θανάτου θα γίνει κάποιο σημείο με το οποίο θα αντιληφθούν όλοι ότι χωρίζεται η ψυχή του από το σώμα. 6 ημέρες λοιπόν πριν από την οσία του κοίμηση, διέταξε τους υποτακτικούς του να ανοίξουν τον τάφο του. Αμέσως δε κατελήφθη από ισχυρότατο πυρετό, από τον οποίο επί 6 ημέρες εψύνεται κυριολεκτικά το σώμα. Την 6η ημέρα διέταξε πάλι τους υποτακτικούς του να τον σηκώσουν και να τον οδηγήσουν στον ναό. Αφού λοιπόν τον αναμετέφεραν στον ναό και μετέλαβε τον αχράντο μυστηρίο, εστάθη στο μέσο των υποτακτικών του, οι οποίοι τον υποβάστασαν και τον συνεκράτουν για να παραμείνει όρθιος, ύψωσε τα μάτια του προς τον ουρανό και ήρχισε με τα θερμότητα να προσεύχει. Ούτως εις αυτήν την κατανεκτική στάση με υψωμένα τα βλέμματα προς τον ουρανό, προσευχόμενος με τα θερμότητος παρέδω και εις Θεόν την αγιασμένη ψυχή του. Τη στιγμή ακριβώς εκείνοι οι δύο αδελφοί, εκ των οποίων ένας εισήγαζε το κελίο του, δε άλλος κατοικούσε πολύ μακράν, είδαν ακριβώς το ίδιο όραμα. Είδαν λοιπόν και οι δύο, άλλος, αλλά καθένας χωριστά, ένα δρόμο θαυμαστών που οδηγεί προς το κελί του Οσίου προς Ανατολάς μέχρι του ουρανού. Ο δρόμος αυτός ήταν ολόκληρος στρωμένος από λαμπρά ενδύματα και μεταξωτά. Εις αυτόν τον δρόμο ανέβαιναν μερικοί εξαίσιοι άνδρες, οι οποίοι κρατούσαν λαμπάδες και βάδιζαν μετάξι. Έξαφνα εις αυτήν την ωραία και επιβλητική σκηνή παρουσιάζεται ένας άλλος λευκοφορεμένος άνδρας, ο οποίος αστραποβολούσε και αυτός και στάθηκε κοντά εις εκείνους που εβάδιζαν και τους ερώτα. Γνωρίζετε άρα και για ποιον έχει στρωθεί ο δρόμος αυτός που βλέπετε με τόσων θαυμαστών? Όχι, δεν γνωρίζουμε, απήντησαν εκείνοι. Ο δρόμος αυτός, είπε τότε προς αυτούς ο λευκοφόρος, είναι αυτός τον οποίο θα βαδίσει ο αγαπημένος του Θεού Βενέδικτος και θα αναβεί στον ουρανό. Μόλις συνήλθαν και οι δύο από το καταπληκτικό αυτό όραμα, αντελήφθηκαν αμέσως ότι αναφέρεται στην κοίμηση του Αγίου Ανθρώπου. Όσαν δε ήσαν δε τόσο βέβαιοι δι' αυτό, ως να ήσαν παρόντες και να τον έβλεπον εις τας τελευταίας στιγμάς του. Έκτον, εν το γεροντικό. Ο Αββάς Μακάριος ο Αιγύπτιος διηγήθη στους αποτακτικούς του εξής περιστατικών. Κάποτε καθώς εβάτιζε στην έρημο, ευρήκα ένα κρανίον αποθαμένο κάτω στο έδαφος. Το μετακίνησε ελαφρά με το ραβδί μου και κατάπληκτος ακούω τη φωνή από το κρανίο. Τότε με θάρρος και χωρίς φόβο ερωτώ το κρανίο. Συ ποιος είσαι? Το κρανίο μου απαντά. Έως να είτε ο άνθρωπος ζωντανός. Εγώ είμαι η αρχιερεύς των ειδωλών και των Ελλήνων, που έμεναν κάποτε σε αυτόν τον τόπο. Σι δε είσαι ο πνευματοφόρος Μακάριος. Μάθε λοιπόν ότι ονδήποτε ώρα λυπηθείς τους κολλασμένους και προσευχηθείς χάριν αυτών, παρηγορούνται ο λίγων. Σι ποιος είσαι? Ο Αββάς Μακάριος ερωτά πάλι το κρανίο. Ποια είναι η παρηγορία και ποια είναι η κόλαση? Όσον απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο βάθος έχει η φωτιά που ευρίσκεται από κάτω μας. Εις αυτή λοιπόν τη φωτιά στεκόμεθα όρθιοι και χωμένοι ολόκληροι. Είμαστε δε έτσι τοποθετημένοι, ώστε ο ένας κολλασμένος να μην βλέπει το πρόσωπο του άλλου, αλλά τα οπίστια. Όταν λοιπόν προσεύχεσαι δι' μας, βλέπει ο λίγον ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Αυτή δε είναι η περιγοριά που εδοκιμάζομαι. Ο Αββάς Μακάριος μόλις ήκουσεν αυτά βαριαναστέναξε και είπε: «Αλίμονο πως η δυστυχία έφερε στον άνθρωπο, δηλαδή τον αμαρτωλόν, ημέρα της γεννησεώς του. Προτιμότερο να μην είχε γεννηθεί, όπως είπε και δια τον Ιούδα τον προδότη ο Κύριος». Μετά το μονόλογον αυτόν ερωτά πάλι το κρανίον ο γέρον. «Υπάρχουν στην κόλαση πολλά χειρότερα βάσανα από αυτά που μου περιγράφεις? Από κάτω μας ευρίσκεται φοβεροτέρα κόλασης», απήντησε το κρανίον. «Και ποιοι τιμωρούνται εκεί?», ρώτησε ο γέρον. «Εμείς επιτέλους
Απάντησε το κρανίον, ελεούμεθα ολίγο από το Θεό, διότι δεν τον εγνώρισαν. Εκείνοι όμως που τον εγνώρισαν καλά τον Θεό και μετά ταύτα τον ειρνήθησαν, είναι κάτω από εμάς και κολλάζονται πολύ χειρότερα. Αφού τελείωσε ο διάλογος, επήρε ο γέρον το κρανίο, το έχωσε κάτω στο έδαφος και ζήτησε και συνέχισε τον δρόμο του. Ας ακούσουμε και ας φοβηθόμεν όσοι μάθομεν αυτήν τη διήγηση, διότι εφόσον αυτοί που αρνούνται τον Θεό κολλάζονται χειρότερα από αυτούς τους απίστους, πρέπει να φροντίσουμε να μην αρνηθούμε αυτόν με τα έργα του σκότους, για να αποφύγουμε τη φοβεράν αυτήν τιμωρία. Διότι αρνητής του Θεού δεν είναι μόνο εκείνος που τον αρνείται με λόγια και με έργα, αλλά και εκείνος που διαπράττει αμαρτωλάς πράξεις, έστω και αν φαινομενικός με τα λόγια φαίνεται να ομολογεί πίστην εις το Θεό. Μάρτης δε ότι αυτά που λέγω είναι αληθή, υπάρχει ο Απόστολος ως της διακηρύττει. Ομολογούν ότι γνωρίζουν το Θεό, με τα αμαρτωλά τους όρμους έργα τον αρνούνται. Τίτου Α, 16. Δεύτερο, ακόμη και ο αδελφότητος Ιάκωβος λέγει, εάν κανείς νομίζει ότι είναι φρίσκος, δηλαδή πιστός, και δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αλλά εξαπατά την καρδία του με το να στηρίζει το θάρρος του στην αυτήν πίστη, αυτός δεν σκέπτεται καλά και γι' αυτό δεν ωφελείται από τη θρησκεία. Διότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Ιακώβου Β, 17. Ο λόγος ούτως έχει και δίκαιον με το μέρος του, διότι ο Θεός με το στόμα του προφήτου λέγει, αλίμονο εις αυτούς που γίνονται τι αναβλαστημείται το όνομά του εις τα έθνη. Εάν λοιπόν εμείς, ο λαός του Θεού και κλήρος Άγιος και ημαι, όλα ταύτα έντιμα ονόματα ονομαζόμενοι εξυβρίζομεν με τα έργα της αμαρτίας των Θεών και γινόμεθα ότι ο τρόπος έτοιμοι να βλαστημούν οι άπιστοι το καλό όνομα του χριστιανού με το οποίο μας χαρακτηρίζει ο κόσμος, πώς δεν θα ήταν δυνατόν να κολλαστούμε βαρύτερα από τους απίστους εμείς οι αίτιοι αυτής της βλαστημίας και ύβρεως. Άλλωστε, όπως λέγει και ο Σωτήρ, ο δίκαιος κριτής που δεν λογαριάζει πρόσωπον ανθρώπου, εκείνος που γνωρίζει το θέλημα του Κυρίου και δεν το εκτελεί, θα δαρεί πολλάς φοράς, δηλαδή θα τιμωρηθεί περισσότερο. Εκείνος όμως που δεν γνωρίζει το θέλημα του Θεού και γι' αυτό δεν το εφαρμόζει, θα δαρεί ολίγας φοράς, δηλαδή θα τιμωρηθεί ο λιγότερο. Λουκά Ι, 47-48. Γι' αυτόν τον λόγο, αδελφοί μου, αναλογιζόμενοι τα σφιχτά τιμωρία της κολάσεως, ας φρίξουμε και ας αγωνιστούμε κατά το μέτρο της παρεχομένης ημάς εκ Θεού δυνάμεως και να φαινόμεθα πιστοί προπαντός από τα καλά και ενάρετα έργα και να εργαζόμεθα τα πάντα προς δόξαν Θεού, ώστε να δοξάζεται το όνομα του Θεού υπό των ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν τα καλά ημών έργα. Τρίτον, ακόμη ο αβάσιλο ανώσε κάθετο με μερικούς αδελφούς. Έξαφνα περιέπεσε εις έκσταση και έπεσε κάτω με το πρόσωπο προς το έδαφος. Με το λίγο σηκώθηκε και έκλαινε. Οι αδελφοί τον παρακόλουν επιμόνως και του έλεγαν, είπε μας πάτερ, τι έχεις? Εκείνος όμως εσιώπα και εξικολούθη να κλαίει. Αλλά και οι αδελφοί με τα περισσότερας επιμονής τον παρακάλουν και τον επίεζουν να τους είπε. Τότε ο αβάσιλο ανώσε με συγκίνηση τους απήντησε, εγώ ανυπάγει στο φοβερό κριτήριο του Θεού κείδων πολλούς μοναχούς να οδηγούνται εις την κόλαση και πολλούς μοναχούς να απέρχονται στον παράδεισο. Γι' αυτό και ο αβάσιλος Ανούς επενθούσε πάντοτε και ποτέ δεν ήθελε να εξέλθει από το κελίον του. Εάν δεν αναγκάζονται να εξέλθει βιαζόμενος από κάποιον ανάγκη ή ανυπόθεση, εσκέπαζε το πρόσωπό του με το κουκούλιο. Από το πρώτο Ευεργετινό, υπόθεση γιώτα δεκάτη, η ψυχή μετά την έξοδό της εκ του σώματος δέχεται φοβεράν εξέταση στον αέρα από τα πονηρά πνεύματα που τη συναντούν και τη εμποδίζουν την άνοδο. Α, από το βίο του Μεγάλου Αντωνίου. Κάποτε ο Μέγας Αντώνιος ετοιμάζεται να φάγει κατά την κανονισμένη ώρα. Συμφώνως λοιπόν προς τη συνήθεια, εσηκώθηκε να προσευχηθεί ή το δε τότε η ενάτη ώρα. Εκείνη όμως ακριβώς τη στιγμή αισθάνεται τον εαυτό του να έχει αρπαγεί νοερός. Το δε παράδοξον υπήρξε τούτο. Καθώς εστέκεται, έβλεπε τον εαυτό του να είχε ενεξέλθει του σώματος και να οδηγείται η ψυχή του από μερικούς εις τον αέρα. Έπειτα βλέπει μερικούς ασχημοπροσώπους φοβερούς να στέκουν εμπροσθέν του στον αέρα και να θέλουν να τον εμποδίσουν για να μην περάσει. Οι οδηγοί της ψυχής του τότε ήρχισαν να φιλονικούν με τους φοβερούς εκείνους οι οποίοι εζήτουν λογαριασμό, μήπως η ψυχή που συνόδευαν ή το υπεύθυνος απέναντί των για κάποιο χρέος. Επειδή λοιπόν οι τελευταίοι ήθελαν να αρχίσουν τον έλεγχο από τις γεννήσεις του Αντωνίου, οι συνοδεύοντες τον Αντώνιο τους εμπόδιζαν λέγοντες, όσα σφάλματα θα διέπραξε ο Αντώνιος από τις γεννήσεις του, τα διέγραψε ο Κύριος. Από τότε όμως που έγινε μοναχός και αφιέρωσε τον εαυτό στο Θεό, επιτρέπεται να εξετάσουμε τα έργα του. Επειδή δε οι δαίμοντες κατηγορούν τον Αντώνιο, αλλά δεν μπορούσαν να αποδείξουν τα κατηγορία, τον ο δρόμος έμεινε ελεύθερος από εμπόδια και αμέσως είδε τον εαυτό του να επιστρέψει προς το σώμα
και να συνέρχεται. Και πάλι ο Μέγας Αντώνιος, όπως είτε πριν. Τόση όμως είτε η ταραχή του, ώστε λησμόνησε να φάγει και παρέμεινε την υπόλοιπη ημέρα και ολόκληρο τη νύχτα αναστενάζων και προσευχόμενο. Κατεπλήσε το, διότι εστέκεται με πόσους πειρασμούς, σκέπτεται με πόσους πειρασμούς έχουμε να απαλλάσσουμε και με πόσους κόπους πρέπει κανείς να περάσει τα εναρία δαιμόνια. Και έλεγε ότι αυτό το νόημα έχει το ρητόν του Αποστόλου Παύλου κατά τον Άρχοντα που εξουσιάζει στον αέρα, Εφεσίων Β, παράγραφος 2. Διότι αυτή μόνον την εξουσία έχει ο εχθρός επί της ψυχής ημών, να πολεμά δηλαδή και να προσπαθεί να εμποδίζει τα σανερχομένες προς τον ουρανό ψυχάς. Ως εκ τούτου συνεβούλευε με τα περισσότερας επιμονής λέγον, φορέσατε την πανοπλία του Θεού ώστε να μπορέσετε να αντισταθείτε προς τον διάβολο και κατά την πονηράν ημέρα να εξευτελιστεί ο εχθρός, επειδή δεν θα έχει να επίδια εσάς τίποτε εις χρόν. Εφεσίων 6:13. 2. Μετά την οπτασία αυτή τον επισκέπτησαν κάποτε μερικοί άνθρωποι και άρχισαν να συζητούν μαζί του πέρα της ψυχής και ποιος μετά, μετά την έξοδο της εκ του σώματος είναι ο τόπος που μεταβαίνει. Την επομένη ακριβώς νύχτα ήκουσε να τον καλεί μία φωνή λέγουσα. Αντώνη, εσήκω, έξελθε από το κελίο σου και βλέπ. Πράγματι λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος εξήλθε, διότι γνώριζε εις ποιας φωνάς έπρεπε να υπακούει, και αφού ύψωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό, είδε το εξής όραμα. Κάποιος πανύψηλος και φοβερός απέσιος στη μορφή εστέκεται όρθιος. Το ύψος του έφτανε ως τα σύννεφα. Ενώ πολλοί επετούσαν εμπροστέν του, ωσαν να είχαν πτερά. Τότε εκείνος ο φοβερός ύπλωνε τα σχήρες του και άλλους με τους εμπόδιζε να απαιτούν, ενώ άλλοι κατόρθωναν να τον προσπερνούν και να απαιτούν υψηλότερα και να συνεχίζουν τον δρόμο των χωρίς εμπόδια. Δια αυτούς που εξέφευγον, ο πανύψελος εκείνος δαίμον έτριζε τους οδόντες, αντιθέτως έχερε δε διόσους εμποδίζονται από αυτόν να ανέλθουν και έπιπτουν. Αμέσως τότε ακούστη μία φωνή. Αντώνιε, προσπάθησε να εννοείς καλά αυτό που βλέπεις. Και αμέσως εκαθάρισε η διάνοιά του και αντελήφθη ότι αυτό που έβλεπε ήταν το πέρασμα των ψυχών προς τον ουρανό και ότι ο πανύψηλος και φοβερός αγριάνθρωπος που εξηγείται και το όρθιος το διάβολος, ο οποίος φθονεί τους πιστούς, όσοι από αυτούς είναι υπεύθυνοι διαμαρτίας, τους κρατεί και τους εμποδίζει να περάσουν. Όσοι όμως δεν εδέχτησαν τα συμβουλά του, δεν μπορεί να τους κρατήσει και γι' αυτό οι τιούτοι κατορθούν να αναβούν υψηλότερα από αυτόν και να πορευτούν προς τον ουρανό. Όταν ο Μέγας Αντώνιος είδε το όραμα αυτό, ενεθυμήθηκε το προηγούμενο και γονίζεται ο καθημερινός να προκόπτει εις τον ενάρτον βίν. Δεύτερον, στο γεροντικό. Κάποτε δύο αδελφοί συνεφώνησαν και έγιναν και οι δύο μοναχοί. Μετά τη χειροτονία των έκριναν καλόν να κτίσουν δύο κελιά, το ένα μακριά από το άλλο. Καθένας λοιπόν αναχώρησε και κλείστη μόνο στο κελίο του χάρη ησυχίας. Επέρασαν αρκετά χρόνια και δεν είδε ο ένας τον άλλον, διότι κανείς από τους δύο δεν έβγαινε από το κελίο του. Κάποτε όμως στένησε ο ένας και τον επισκέφθησαν οι γέροντες. Και ειδών ότι ο μοναχός εκείνος άλλοτε μεν περιέπεπτε εν εις έκσταση και άλλοτε πάλι συνήθιζε, τότε με κάποια περιέργεια τον ρώτησαν: «Τι είδες, πάτερ?» «Τους αγγέλους του Θεού», απάντησε ο ασθενής μοναχός, «ότι ήλθαν να παραλάβουν εμένα και τον αδελφό μου και μας οδηγούν προς τον ουρανό. Καθώς δε ανερχόμεθα μας συνάντησαν οι εχθρικές δυνάμεις αναρρύθμιτη κατά το πλήθος και τρομερή κατά τη μορφή, μολονότι δε εκοπίασαν πάρα πολύ, εν τούτης τίποτα δεν μπόρεσαν να επιτύχουν εναντίον μας. Μόλις δε προσπεράσαμε τα δυνάμεις αυτά στον σατανά, ήρχισε να λέγει: «Μεγάλη παρησία δίδει εις την ψυχή η αγνία». Μόλις είπε αυτούς τους λόγους ο μοναχός εκοιμήθη. Όταν οι παρευρισκόμενοι πατέρες διαπίστωσαν το θάνατο, απέστειλαν έναν μοναχό να αναγγείλει τούτο στον αδελφό του. Ο μοναχός εκείνος έβαλε τον αδελφό και τον αδελφόν αποθαμένο. Τότε οι πατέρες εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεό. Τρίτον, του Αβά Ισαΐου. Αγαπητοί μου αδελφέ, όσοι ασχολούνται με υποθέσεις το προσερνού και ματέου αυτού κόσμου, εάν προοδεύσουν ή κερδίσουν ή δεν υπολογίζουν μετά τα αυτά τους κόπους τους οποίους υπέμειναν, αλλά χαίρουν για την πρόοδο την οποία απέκτησαν. Υπολογίζεις λοιπόν τώρα, αδελφέ μου, ποια χαρά να δοκιμάζει η ψυχή του ανθρώπου που ήρχισε το κατά Θεόν πνευματικών του έργων και το ολοκλήρωσε επιτυχώς. Επόμενον είναι να αισθάνεται η ψυχή απέραντο χαρά, διότι κατά τη στιγμή της εξόδησης από το σώμα τα καλά έργα που εξετέλεσε θα προπορεύονται αυτής όταν θα ανέρχεται προς τον ουρανό. Τότε και οι άγγελοι του Θεού θα χαρούν μαζί της όταν την ειδούν να απαλλάσσεται από τα δυνάμεις του σκότους. Συμβαίνει δε αυτό, διότι όταν η ψυχή του ανθρώπου εξέλθει από το σώμα, πορεύονται μαζί της οι άγγελοι. Τότε όμως και όλα οι δυνάμεις του σκότους παίρνουν να συναντήσουν, επιδιώκουσε να την κρατήσουν και αυτό, και γι' αυτό εξετάζουν μετά προσοχής μην τυχόν η ψυχή έχει διαπράξει κάποιο από τα ειδικά των έργων. Τότε δεν πολεμούν οι άγγελοι προς τους δαίμονες,
για να προστατεύσει την ψυχή, αλλά και τα έργα που διέπραξε και την περιτριγίζουν και την περιφρόνουν, για να μην την εγγύσουν οι δαίμονες. Εάν δεν τα έργα που διέπραξε νικήσουν τους δαίμονες, τότε οι Άγιοι Άγγελοι ψάλουν προ αυτής, μέχρι ότου η ψυχή συναντήσει με χαρά και φροσύνη των Θεών. Κατ' εκείνη την ώρα λησμονεί πλέον η ψυχή όλα τα έργα του ματαίου αυτού κόσμου, όπως και όλους τους σκόπους που κατέβαλαν. Είναι λοιπόν μακάριος εκείνος εναντίον του οποίου δεν θα έβρουν τίποτε οι άρχοντες του σκόπους. Η χαρά, η τιμή, η ανάπαυση σε βρίσκονται υπεράνω παντός μέτρου. Ας κλάψουμε λοιπόν με όλη μας τη δύναμη της ψυχής μας ενώπιον του Θεού, ίσως μας ελεήσει η αγαθότητος του και μας αποστείλει την εξίψους βοήθεια με την οποία θα μπορέσουμε να πράξουμε όλα όσα κατανικούν τους άρχοντας της πονηρίας που μας εμποδίζουν εις τον δρόμο μας. Ας φροντίσουμε λοιπόν με αυστηρότητα καρδίας να αποκτήσουμε την προς το Θεό επιθυμία χωρίς πολυπραγμοσύνη, η οποία θα μας σώσει από τα χέρια των πονηρών δαιμόνων όταν θα εξέλθουν εκεί επάνω για να μας συναντήσουν. Αν σε επιθυμίσουμε την αγάπη προς τους φτωχούς, για να μας σώσει η αγάπη αυτή από τη φυλαργυρία όταν θα εξέλθει εκεί, για να μας συναντήσει. Ας αγαπήσουμε την ειρήνη με όλους, μικρούς και μεγάλους, διότι αυτή θα μας φυλάξει από το μίσος όταν θα εξέλθει, για να μας συναντήσει. Ας αποκτήσουμε δια όλους και δια όλα μακροθυμία, τα οποία θα μας προφυλάξει από την αμέλεια όταν θα εξέλθει, για να μας συναντήσει. Ας αγαπήσουμε όλους τους αδελφούς μας, χωρίς να μισήσουμε κανέναν ή να του εμποδίσουμε το κακό που μας έκανε, διότι αυτό θα μας φυλάξει από τη ζηλοφθονία όταν και αυτή θα εξέλθει, για να μας συναντήσει. Ας αγαπήσουμε την ταπεινοφροσύνη υπομένοντες εις όλας τας απεριπτώσεις των λόγων του πλησίον, έστω και αν ο λόγος αυτός μας προσβάλλει ή μας ειρωνευτεί. Η ταπεινοφροσύνη θα μας προφυλάξει και από την υπερηφάνεια όταν θα εξέλθει και αυτή, για να μας συναντήσει. Ας επιζητήσουμε την τιμή του πλησίον μας και ας μην κατηγορούμε και να προσβάλλουμε κανένα. Αυτό θα μας προστατεύσει από την καταλαλία και όταν θα εξέλθει, για να μας συναντήσει. Ας περιφρονήσουμε τη μέρημνα του κόσμου για την εκτίμησή του, για να σωθούμε από τη βασκανία όταν θα εξέλθει, η ιδία να μας συναντήσει. Ας διδάξουμε τη γλώσσα μας να μελετά διαλείπτως τα εντολάς του Θεού, την δικαιοσύνη και την προσευχή, για να μας προφυλάξουν από το ψεύδος όταν θα εξέλθει και αυτό, για να μας συναντήσει. Όλα αυτά εμποδίζουν την ψυχή εδέ αρετέ, εφόσον τα απέκτησε, την βοηθούν να τα αντιμετωπίσει επιτυχώς. Ποιος λοιπόν φρόνιμος άνθρωπος θέλει να παραδώσει την ψυχή του στον αιώνιο θάνατο, για να απαλλαγεί από τους σκόπους των αρετών αυτών? Ας πράξουμε λοιπόν ό,τι μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, και οι δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι μεγάλη για να βοηθήσει την ταπείνωσή μας. Διότι γνωρίζει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ότι ο άνθρωπος είναι ταλέπορος και γι' αυτό παρεχώρησε σε αυτόν την μετάνοια, έως ότι η ψυχή υπάρχει στο φθαρτόν αυτό σώμα, για να δύναται μέχρι τη τελευταία του αναπνοής να διορθώνεται και να αποφεύγει από την αμαρτία. Τέταρτον, εν το γεροντικό. Ο μακάριος Θεόφιλος, ο Αρχιεπίσκοπος, έλεγε: πόσον πράγματι φόβο και τρόμο την και οποία ανάγκη δοκιμάζει ψυχή όταν αποχωρίζεται εκ του σώματος ή και κατόπιν αφού πλέον αποχωριστεί, διότι τότε καταφθάνουν όλα οι αρχή και δυνάμεις του σκότους και τις παρουσιάζουν όλα τα αμαρτήματα που διέπραξαν εν γνώση εν αγνία από τότε που γεννήθηκε ο άνθρωπος μέχρι τις τελευταίες ώρες που απεχωρίζει η ψυχή το σώμα, και δυνάμεις αυτές παραστέκουν με ανέδυναν κοντά της και την κατηγορούν με σφορότητα. Αντιμέτωποι προς τα συχτικά σε αυτά δυνάμεις του σκότους στέκουν οι Άγιοι δυνάμεις οι Άγγελοι, εκθέτουσε και αναφέρουσε όλα όσα καλά έργα αποτέλεσε τυχόν η ψυχή. Πόση λοιπόν αγωνία και τρόμο νομίζεις ότι θα δοκιμάσει η ψυχή όταν ευρεθεί η προμία στη αυτής εξετάσεως και αντιμετωπίζει ένα τόσο φοβερό και αδέκαστο κριτήριο? Δεν είναι δυνατόν να εκφράσει κανείς με λόγους ή και ακόμη να συλλάβει η στη διάνοιά του των φόβων εκείνων που κυριεύει τότε την ψυχή, μέχρι σε ότου εκδοθεί η απόφαση του κριτηρίου και ελευθερωθεί από αυτούς που την εμποδίζουν? Εκείνη ακριβώς η ώρα είναι η στιγμή της μεγαλύτερης δοκιμασίας της ψυχής, έως ότου τελειώσει η κρίση της και ακούσει την απόφαση του δικαίου κριτού. Αν λοιπόν δια της αποφάσεως του δικαίου κριτού δοθεί στην ψυχή η ελευθερία, αμέσως τότε κατεσχύνονται οι εχθροί φωτεινοί άγγελοι, την αρπάζουν από αυτούς και χωρίς εμπόδια πλέον οδηγείται υπό τον αγγέλο η συνελεκλάνητον εκείνη χώρα και δόξα, εις την οποία και τελικώς θα αποκατασταθεί. Αν όμως έσυ η ψυχή με αμέλεια και ούτως ευρέθη ανάξια της ελευθερίας, τότε θα ακούσει εκείνη τη φρικοδεστάτη φωνή: πάρετε από εδώ αυτόν τον ασεβή, για να μην ειδύνει τη δόξα του Κυρίου Ισαΐα κ.σ.δ. Τότε αρχίζει πλέον δια την ψυχή αυτή
αυτήν ημέρα οργής, ημέρα θλίψεως και ατελευτή του οδύνης. Παραδίδεται εις το σκότος το εξώτερον, κατακριμνίζεται εις τον άδειν και καταδικάζεται εις το αιώνιον πυρ, εις το οποίον και θα παραμείνει κολαζωμένη εις τους απεράντους αιώνας. Τότε εις τι θα ωφελήσει την ψυχή, η πολυτέλεια και η καυχυσιολογία του κόσμου τούτου. Πού είναι τότε η καινοδοξία και η τρυφή και η απόλαυση αυτή τη ματέα και στάτου ζωή. Πού είναι τα χρήματα, τι ωφελεί η σπουδαιότητα τη καταγωγή, πού είναι ο πατέρα και η μητέρα και οι αδελφοί και οι φίλοι. Ποιος από όλους αυτούς θα μπορέσει να ελευθερώσει τη δυστυχισμένη ψυχή η οποία φλέγεται από το πύρ της κολάσεως και βασανίζεται από ανεκδηγήτους τιμωρίας. Υπόθεση 11. Ότι μετά θάνατον ψυχέ κατατάσσονται στο ίδιο μέρος με τα ψυχάς όπου έζησαν καθόμοιων τρόπων επάνω στη γη. Γρηγορείο του διαλόγου. Το Ιερό Ευαγγέλιο λέγει περί των εκλεκτών. Εις τον οίκο του πατρός μου υπήρχαν πολλές μονές. Εάν λοιπόν οι δίκαιοι σε εκείνη την αιώνια μακαριότητα απολάμβανουν κατά τον ίδιο τρόπο τα αγαθά αυτής, τότε θα γίνει το λόγος ότι υπάρχει μία μόνο μονή και όχι πολλές. Υπάρχουν όμως πολλές εις τας οποίας θα διαμοιραστούν κατά την αξία των εκλεκτή για να εφραίνονται και να αγάλλονται αιωνίως από κοινού. Το γεγονός δε ότι όλοι οι εκλεκτοί που διαμοιράζονται εις τας διαφόρους μενάς λαμβάνουν και από ένα δινάριο φανερώνει ότι είναι η μακαριότητα στην οποία απολαμβάνουν εκεί όλοι οι σωζόμενοι, διαφέρει όμως το μέτρο της ανταποδόσεως προς έναν έκαστο των εκλεκτών που είναι ανάλογον προς τα διάφορα μέρη της αρετής τα οποία εξετέλεσαν. Όσον δια τους αμαρτωλούς, ο Κύριος αναφερόμενος στην ημέρα της κρίσεως των είπε, «Τότε θα είπε στους θηρεστάς, μαζεύσατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε τα δεμάτια για να τα κάψετε». Οι θηριστές λοιπόν, δηλαδή οι άγγελοι, δένουν μαζί τους αμαρτωλούς που διέπραξαν τα ιδίες αμαρτίες για να κολλάζονται από κοινού, ώστε οι υπερήφανοι να βασανίζονται μαζί με τους υπερηφάνους. Οι πόρνοι μαζί με τους πόρνους, οι φιλάργυροι μαζί με τους φιλαργύρους. Οι ψεύστε μαζί με τους ψεύστας, οι φθονεροί μαζί με τους φθονερούς. Οι άπιστοι μαζί με τους άπιστους. Όλοι αυτοί ενωμένοι μεταξύ των κατά το είδος της αμαρτίας θα κατακαούν εις τους τόπους των διαφόρων βασάνων, εις τους οποίους θα ρυφθούν υπό των αγγέλων. Πέτρος, τούτο ζητώ να μάθω από σε. Πώς κατά τα τελευταία αυτά έτη φανερώνονται τόσα πολλά περί ψυχών τα οποία προηγουμένως διέφευγαν την προσοχήν. Μήπως συμβαίνει αυτό για να είδομε τον μέλλοντα κόσμων παρουσιαζόμενο εις εμάς με φανερές αποκαλύψεις. Γρηγόριος, έτσι είναι όπως ακριβώς είπες, διότι όσον πλησιάζει το τέλος του παρόντος κόσμου, τόσο και η παρουσία του μέλλοντος φανερώνεται σιγά σιγά ολοφάνερα με ολοφάνερα σημεία. Επειδή δηλαδή στην παρούσα ζωή δεν δυνάμεθα να διακρίνουμε ο ένας τους διαλογισμούς του άλλου, ενώ στην μέλουσα ζωή θα βλέπουμε όλα όσα έχουμε στην καρδία μας να είναι και στα καρδίας των άλλων. Δι' αυτό ο προσωρινός αυτός κόσμος ομοιάζει με νύχτα, ενώ ο μελλοντικός ομοιάζει με ημέρα. Όμως λοιπόν όταν τελειώνει η νύχτα, αρχίζει να σιγοφέγει η ημέρα, προτού δε ακόμη καλά-καλά να ανατείλει ο ήλιος το σκοτάδι, αναμειγνύεται κατά κάποιο τρόπο με το φως, έως ότου να υποχωρήσει μεν τελείως το σκοτάδι της νυχτός και να επικρατήσει ολοκληρωτικά το φως της επερχομένης ημέρας. Έτσι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Το τέλος του παρόντος κόσμου αναμειγνύεται με την ανατολή του μέλλοντος, οπότε μερικά σκοτεινά πράγματα του κόσμου τούτου διακρίνονται εξ αφορμής της αναμίξεώς των μεταπνευματικά, δια τούτων ακριβώς των λόγων και κατανοούμε πολλά εκ του κόσμου εκείνου. Πάντως όμως δεν το γνωρίζουν αμέσως όλα και καθαρά, αλλά αμυδρώς τα διακρίνουμε ως αν ο νουσιμός να φωτίζεται κατά κάποιον τρόπο, όπως ακριβώς διακρίνουμε τα διάφορα αντικείμενα του υλικού κόσμου ολίγων πρώτης ανατολής του ηλίου. Εις το βίο του Αγίου Ευθυμίου, όταν εκοιμήθη όσιος πατήρ ημών Ευθύμιος και το αθλητικό και πολυβασιανισμένο σώμα του κατετέθη με τους αρμόζοντας ύμνους και εις τον πλούσιο στολισμένων τάφων, τότε ο γνήσιος και πραγματικά μεγάλος μαθητής του μεγάλου πατρός Δομετιανός, ο οποίος και τη ζωή του Αγίου Ευθυμίου με μεγάλη ακρίβεια είχε μιμηθεί και υπηρέτησε τον Άγιον περισσότερα από πεντήκοντα έκτη, δεν έφυγε από τον τάφον, αλλά παρέμεινε πλησίον του μνήματος
επί 6 ημέρες, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει πλέον μετά το θάνατο του Αγίου Ευθυμίου, ούτε και να βλέπει ακόμη και το φως χωρίς εκείνο. Όταν όμως επέρασε πλέον στην 7η ημέρα, παρουσιάζεται στον Δομετιανόν ο Ευθύμιος κατά τη νύχτα με φεδρών πρόσωπων και του λέει: «Έλα να απολαύσει την δόξα που έχει ετοιμαστεί δια σέ, διότι ο Θεός μας εχάρισε το προνόμιο να ζούμε μαζί και εδώ εις τούτον τον τόπο». Αμέσως ο Δομητιανός τρέχει και φανερώνει όλα αυτά εις την σύναξη των αδελφών. Και έτσι χαρούμενος και αυτός με την ελπίδα των μελώντων αγαθών εγκαταλείπει τον βίο. Του Αβά Ισαάκ, ο Σωτήρη μόν πολλάς μονάς του πατρός ονομάζει τα μέτρα της διανοίας εκείνων οι οποίοι διαμένουν σε εκείνη τη χώρα. Εννοώ δε ως μέτρα διανοίας των διαφορετικών τρόπων κατά των οποίων η διάνοια εκάστου εκ των σωζωμένων εντρυφά και απολαμβάνει την μακαριότητα του Παραδείσου, διότι ο Κύριος δεν χαρακτήρισε ως μονάς διαφορετικούς τόπους, αλλά τα στάξεις των χαρισμάτων εκάλεσε πολλές μονάς. Όπως δηλαδή κάθε ένας από εμάς απολαμβάνει των αισθητών ήλιων ανάλογα με τη δύναμη της οράσεώς του, χωρίς ο ένας αυτός ήλιος να διαμοιράζεται εις πολλές λάμψεις, αλλά δια όλους τους ανθρώπους έχει την ίδια λαμπρότητα, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους δικαίους στην μέλουσα ζωή. Όλοι δηλαδή οι δίκαιοι διαμένουν εις μίαν περιοχή. Καθένας όμως εξ αυτών θα σύρει προς τον εαυτό του και θα απολαμβάνει τη λαμπρότητα και φροσύνη του νοητού ηλίου ανάλογα με το μέτρο της ειδικής του καθαρότητας. Τόση δηλαδή λαμπρότητα και φροσύνη θα απολαμβάνει ο κάθε δίκαιος όσοι είναι δυνατόν να δεχτεί και να χωρέσει. Γρηγορίου του Διαλόγου. Πέτρος, έχω τη γνώμη τίμια δέσποτα ότι επειδή το ανθρώπινο γένος υπετάγει εις πολλά και αμέτρητα πάθη, γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος της επουρανίου Ιερουσαλήμ θα γεμίσει από νήπια. Γρηγόριος, δεν αμφιβάλλω μόνο τα βαπτιζόμενα νήπια που αποθνίσκουν κατά την νηπιακή των ηλικία θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν πρέπει όμως να πιστεύουμε ότι θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και όλα εκείνα τα νήπια που είχαν αρχίσει να ομιλούν, διότι η είσοδος της Βασιλείας των Ουρανών θα αποκλειστεί από πολλά νήπια εξαιτίας των γονέων των, εάν έδωσαν εις αυτά κακήν ανατροφή. Εις αυτήν εδώ την πόλη ζει κάποιος άνθρωπος που είναι εις όλους γνωστός. Αυτός λοιπόν προ 3 ετών είχε έναν ιόν, ο οποίος όπως υποθέτω θα ήταν τότε 5 ετών, τον οποίον επειδή υπεραγαπούσε σωματικώς δεν προσπάθη καθόλου να του δώσει καλή ανατροφή. Εξαιτίας αυτού το παιδί, όταν κάποιος το ενοχλούσε, συνήθισε πράγμα που να το είπα ακόμη είναι επικίνδυνο, να βλαστημεί τη μεγαλοσύνη του Θεού. Το παιδί λοιπόν αυτό, όταν προ 3 ετών έπεσε στην περιοχή αυτήν μια θανατηφόρος επιδημία, προσευλήθη από αυτήν και ήλθεν εις τον θάνατον. Όπως δε εξιστορούν οι αυτόπτε μάρτυρε, καθώς εκράταει ο πατέρας εις την αγκάλι το παιδί, είδε το ίδιο το παιδί τα πονηρά πνεύματα να έρχονται κοντά του. Τότε το παιδί άρχισε να τρέμει και να ανοιγοκλίνει τα μάτια του από φόβο και με απόγνωση να κραυγάζει προς τον πατέρα του: «Πατέρα, σώσε με, προφύλαξέ με». Συγχρόνως δε με τα σκραυγά αυτά έστρεφε το πρόσωπό του προς το στήθος του πατρός του ως να ήθελε να κρυφθεί. Όταν ο πατήρ είδε τον ιόν του να τρέμει, τον ρώτησε με αγωνία τι βλέπει. Ο ιός απήντησε: «Ήλθαν κοντά μου μαύροι άνθρωποι και θέλουν να με πάρουν μαζί του». Μόλις τελείωσε τη φράση του αυτή, αμέσως ευλαστήμησε το όνομα της Θείας Μεγαλοσύνης και με τη βλαστημία αυτή εξεψύχησε. Για να δείξει δηλαδή ο παντοδύναμος Θεός δια ποιον αμάρτημα παραδόθηκε το παιδί εις θειού τους υπηρέτας, παρεχώρησε να πεθάνει με αυτό το αμάρτημα από το οποίο δεν προσπάθησε ο πατήρ του να το εμποδίσει όταν έζη. Και αυτό το παιδί που από εσπλαχνία ενήχε το Θεός να ζει ως βλάστημος, επέτρεψε κατά την δικαίαν του κρίση να βλαστημήσει όταν απέθνησκε, για να εννοήσει καλώς ο αμελής πατέρας την αμαρτία του. Διότι αδιαφορών αυτός ο πατέρας για την ψυχή του μικρού παιδιού του, ανέθρεψε για την γέναν του πυρίως όχι ένα μικρόν αλλά ένα μεγάλον αμαρτωλόν. Εν το γεροντικό, οι γέροντες έλεγαν: «Αδελφοί, παιδεύσατε εσείς τα παιδεία, δια να μη σας παιδεύσουν αυτά». Από τον Α Ευεργετινό, υπόθεση Λάμδα Α, περί του ότι πρέπει αυτός που προσήλθεν στον ασκητικό βίο τότε μόνο να ενδύεται το μοναχικό ένδυμα, αφού εκκλημαστεί αρκετά εις τας αρετάς και ότι το μοναχικό σχήμα είναι τίμιον, ψυχοφελές και σωτήριον. Α.
εν το βίο του Αγίου Ιωαννικίου. Όταν ο θαυμαστός Ιωαννίκιος διέτρεχε το 12ο έτος της διαμονής του στην έρημο, φτάνει σε αυτόν προφητεία από τον ουρανό, για τις οποίες εκαλείται να αναχωρήσει από τον τόπο εκείνον και να στήσει την καλύβη του εις το ασκητήριον της Εριστής. Συγχρόνως δεν αφορέσει και το μοναχικό ένδυμα, διότι ακόμη επεδίδεται εις τους πρώτου μοναχικού σχήματος μεγάλους αγώνες, αν και ήσαν οι τιούτοι αγώνες του προγυμνάσματα τόσο αξιόλογα και μεγάλα. Κατά το θέρος λοιπόν φτάνει εις το υποδεχτέν υπό του Θεού ασκητήριον και εμπιστεύεται εις τον Στέφανο τον ηγούμενο των εκεί μοναχών, τα αποκαλυφθέντα εις αυτόν υπό του Θεού. Ο Στέφανος, χωρίς να αμελήσει καθόλου, τον ενδύει την επόμενη μέρα με το μοναχικό ένδυμα, αφού έψαλε τα συνηθείς ευχάς και ιερολογίας της κουράς του μοναχού. Αφού λοιπόν ενεδείται το σχήμα των μοναχών των μονάζων και πρώτου σχήματος, απεδίθη εις μεγαλυτέρους προς τους προηγουμένους αγώνας και επεδόθη εις κληροτέραν άρχισε. Β. Εν το βίο του Οσίου Αλυπίου. Η φήμη είχε καταστήσει παντού γνωστόν το Μέγαν Αλύπιον και γι' αυτό τον επισκέπτονται πολλοί, όχι μόνο άνδρες αλλά και γυναίκες αποφασισμένοι να ακολουθήσουν την οδόν της μετάνοιας. Επειδή λοιπόν δεν ήσαν ολίγοι οι προσευχόντες οικοδομοί, δύο οικήματα μακράν το ένα από το άλλο, εις τα οποία μοιράζει τα διαφορετικής φύσεως σώματα, χωριστά δηλαδή τους άντρες από τις γυναίκες, όχι όμως και τα πνεύματα των ασκουμένων. Εις τας ασκουμένας γυναίκας έδωσε κανόνα και εντολή να μην εμφανιστούν ποτέ ενώπιον ανδρών, αλλά ούτε και αυτές να ειδούν άντρας. Τόσον δε πολλοί επρόσεξαν και εσεβάστησαν την εντολή νεοσία και είναι γυναίκες, ώστε και το ίδιο Όσιος τας προέτρεψε πολλάκις να εμφανιστούν εις τους γονείς των, λόγω εκτάκτου περιστάσεως και θανάτου εκείνα δεν εδέχτησαν, θέλουσε ούτε να αποδείξουν την εντολή του πνευματικού των πατρός ισχυροτέραν και από αυτήν ακόμη τη φυσική ανάγκη. Μεταξύ αυτών των Οσίων γυναικών διέμεινε και η μήτη του Οσίου Αλυπίου. Αυτή λοιπόν, αν και εφήμωζε τον ίδιο κανόνα, όπως και άλλοι εν τούτης δεν επίθετο να λάβει το μοναχικό σχήμα, αν και βεβαίως ή το αξιοθαύμαστος ιερατή της, όπως ελέγχθη εις άλλην περίσπτωση. Παρήκουε δε συνεχώς εις τας πολλάς και επιμόνης αξιός των ιών της, του ιού της ισχυριζόμενη ότι το είναι το ίδιο πράγμα εις το μοναστήριο η υπηρέτρια με την μοναχήν. Κάποιο όμως θεϊκό όνειρο την έκαμε να υπακούσει αμέσως την εντολή, ώστε εκείνη πλέον να παρακαλεί επί τούτου θερμός των ιών της. Της εφάνει, δηλαδή κατά το αποκαλυπτικό αυτό όνειρο, ότι οίκουε να ψάλουν οι ιερέα αυτοί οι γυναίκες μίαν αρμονική ψαλμοδία, τόσο δε ευχαριστήθη από την ψαλμοδία αυτή, ώστε η θέλησε να εισέλθει στο δωμάτιο όπου ελάμβανε χώραν η θαυμαστή εκείνη χωροστασία και να ενωθεί και αυτή με τα ψαλούσα εκείνας γυναίκας, ενώ δε εκείνη το για να εισέλθει την εμπόδιση ενώ φρουρός. Δεν επιτρέπεται, της είπε, να επικοινωνεί με τα δούλας του Θεού εκείνη που δε φορεί το ειδικόν το ίδιο με αυτάς σχήμα. Η μήτερ του Οσίου μετά το όρομα αυτό εντράπηκε και ταράχτη. Επίσης αμέσως δε εξύπνησε και χωρίς αναβολή τρέχει προς τον Άγιον, του διηγεί το όνειρο και ζήτη επιμόνως να λάβει εκείνο προηγουμένως με την ίδια ένταση ειρνήτω. Ούτε πάλι μετήχε και του ιδίου σχήματος με τα σάλας, με τα οποίας προπολού ομοίαζε η ζωή της και η άσκησή της, αφού δε έσπηρε πολλά φυτά αρετής και απολαμβάνει τώρα με ευφροσύνη εις τον ουρανό τους αφθάρτους καρπούς. Γ. Εν το γεροντικό. Ένας γέρον είπε, τέκνον, πίστευσέ με, όταν σας λέω ότι όσο μεγάλους επένους και δόξας ανήκουν σε ένα βασιλέα που εγκαταλείπει τη βασιλεία και γίνεται μοναχός, άλλη τόσο μεγάλη εντροπή είναι για το μοναχό που περιφρονεί το μοναχικό σχήμα και γίνεται βασίλευς, και τούτο διότι τα νοητά είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερα από τα αισθητά. Δύο. Υπήρχε κάποτε ένας μεγάλος διορατικός γέρον, ο οποίος διαβεβαίωνε ότι την δύναμη της χάριτος που είδα να ίσταται πλησίον του βαπτιζομένου κατά την ώρα του βαπτίσματος, την είδα κατά την ώρα που λαμβάνει ο μοναχός το αγγελικό σχήμα. Δέλτα. Του Αγίου Εφραίμ. Αδελφέ, μην ανυπομονείς να λάβεις τα αγγελικό σχήμα, διότι ο εχθρός εμπνέει εις μερικούς την παράλογον επιθυμία να αξιωθούν του μοναχικού σχήματος, όταν
δεν είναι ακόμη κατάλληλος ο καιρός λόγω ηλικίας. Εσύ όμως, αγαπητέ, εφόσον θέλεις να αρέσει τον Θεό, μακροθύμησε και άκουσε τον Απόστολο που λέει: αν και μπορείς να γίνεις ελεύθερος, να προτιμήσεις μάλλον την δουλεία. Α Κορινθίων Ζ 21. Ρίψε δε το βλέμμα σου και είσαι περασμένας γενεάς και είδε ότι όλοι οι Άγιοι με τη μακροθυμία και την υπομονή έλαβαν υποσχέσεις παρά του Θεού, και να παρακινείς καθημερινώς τον εαυτό σου να ευρεθείς κάποτε στην βασιλεία των ουρανών συγκληρονόμως με αυτούς. Σκέπτεσαι δηλαδή ότι ο Πατριάρχης Ιακώβ εργάστη ως δούλος στη Μεσοποταμία επί 14 έτη πλέον του Λάβαν και του Σύρου, υπομένων τη ζέστη της ημέρας και την παγωνία της νυχτός δια την Ραχήλ. Καθόμοιον τρόπον δε παρέμεινε ως δούλος εις ξένη χώρα επί αρκετά έτη ο αγαπημένος Ιωσήφ. Σχετικώς λέει η Αγία Γραφή, ήτο Ιωσήφ 17 ετών όταν έβρισκε τα πρόβατα με τους αδελφούς του, και εν συνεχεία λέει και ήτο Ιωσήφ 30 ετών όταν παρουσίασε την βρύση των Φαραώ. Και ο Μωυσής δε ο υπηρέτης του Κυρίου έμεινε ως πρόσφυξ εις την γη Μαδιά 40 χρόνους, και οι Εβραίοι μετά πορείαν 40 ετών εισήλθαν στην γη της Επαγγελίας. Πριν από όλους αυτούς είδε τον Αβραάμ με τα πόσα έτη έλαβαν από τον Θεό τα υποσχέθεντα, και γενικώ όλοι οι Άγιοι διαγωγής του αναμονής κέρδισαν τα στεϊκά υποσχέσεις. Και εσύ λοιπόν υπόμενε με ταπείνωση τον Κύριο και θα σε υψώσει, ενώ όταν έλθει η κατάλληλη ευκαιρία και θα παρουσιάσει ως φως την αρετή σου και η κρίση για σε θα λάμψει όπως το μεσημέρι ο ήλιος. Αν πάλι εξιώθεις να δεχτείς το Άγιο ένδυμα του μοναχού, μη υπερηφανεύεσαι εις βάρος εκείνου που παρέμενε να γίνουν μεγαλόσιμοι κατά το επόμενο έτος, διότι δεν είναι αρετή το να νομίζει κανείς πως είναι πρώτος, αλλά το να υπομείνει τους πειρασμούς μέχρι τέλους. Μη υπείσαι λοιπόν στον εαυτό σου όταν θα λάβεις το μοναχικό σχήμα. Τώρα εγώ έχω απαλλαγή από την αμαρτία. Προτιμότερον θα είναι να κοπιάσεις από τη στιγμή αυτή περισσότερον δια τα σαρετάς, για να μην ζημιώσεις υπερβολικά τον εαυτό σου, διότι μέχρι τώρα απολάξεις και από επιθυμία του μεγαλύτερου σχήματος δεν ημέλησες δια τη σωτηρία σου. Μέχρι τώρα ήσουν εις το εξωτερικό θόλων. Τώρα όμως εισήλθες στον εσωτερικό θόλων. Από τώρα θα φανεί ακριβώς ποιαν οδό ποθείς ισχυρός, την ευρυχώρων και πλατείαν και που οδηγεί στην απώλεια, ή την στενή και κακοποιαστική που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Μη αμελήσεις λοιπόν για την ψυχή σου, για να μην χάσεις και εκείνα για τα οποία εκοπίασες. Ποτέ δεν να μην θελήσεις να εξέλθεις από το κελίο σου χωρίς το κατανότιον, δηλαδή τον μανδύαν, έστω και αν πρόκειται για κάποια κοπιαστική εργασία, αλλά ρίψε πάνω σου έτσι ώστε να εξέρχεσαι, διότι το να περιπατεί γυμνός με ζωστικόν είτε με το κοινόβιο ενός νεαρός είναι εσχρόν δια των μοναχών. Είναι κάπου μάλιστα γραμμένο: βάλε τη ζώνη σου, φόρσε τα υποδήματά σου, ενδύσου το ημάτιόν σου και ακολούθησε με. Έψιλον του Αβά Ισαΐου. Πριν να θεραπεύσει ο Κύριος Σημώνης ο Χριστός τα πάθη του ανθρώπου για τον οποίο ήρθε στον κόσμο, δεν θα ανήχεται επάνω στο Σταυρό, διότι προτού να έρθει ο Κύριος στον κόσμο, ο έσαρκος ο άνθρωπος είτε ο τυφλός και άλαλος και παράλυτος και κοφός και λεπρός και κουτσός και θανατωμένος εξ ολοκλήρου από τις αμαρτίες. Όταν όμως μας εισπλαχνίστη και ήρθε στον κόσμο διημάς, ανέσαι τον νεκρό και έκανε τον κουτσό να περπατήσει, και να τον τυφλό να αναβλέψει και τον άλλον να αναλύσει και τον κοφό να ακούσει, και ανήσε τον άνθρωπο νέον απειλαγμένο από κάθε ασθένεια, και τότε ανήθε στον Σταυρό και εκκρέμασα μαζί του δύο ληστάς, και εκείνος που εκκρεμάστη στα δεξιά του τον εδόξαζε και τον παρεκάλλει: θυμίσουμε Κύριε εις τη βασιλεία σου, ενώ εξ αριστερών τον ευλαστήνει. Ο λόγος φανερώνει ότι πριν να ανοίξει ο νους από την αμέλεια ευρίσκεται εις την έχθρα. Μόνον δε αν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός αναστήσει τον νουν από την αμέλειά του και του δώσει την δύναμη να αναβλέψει και να διακρίνει όλα, θα μπορέσει έτσι να αναβεί επάνω στο Σταυρό της αυταπαρνήσεως. Τότε η έχθρα που βλαστημεί όπως ο αγνώμων ληστής εκδηλώνεται εις λόγους βαρύς, ελπίζουσα πως ο νους θα αποκάμει και θα παραιτηθεί από τον κόπο της ασκήσεως και θα επιστρέψει πάλι στην αμέλεια. Αυτή είναι η συμβολική σημασία των δύο ληστών, τους οποίους ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός διαχώρησε από τη μεταξύ των φιλία και από τους οποίους ο μεν ένας ενέπαιζε τον Ιησού αναμένων όπως ανέφερε προηγουμένως, μήπως τον
απομακρύνει από την ελπίδα, ενώ ο άλλος υπέμενε και παρεκτάλει μέχρι ότου 20. Σήμερα μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο, οπότε ανεξιώθη να δοκιμάσει από το ξύλο της αιωνίου ζωής. Έκτονε το γεροντικό Αβάς Διόσκουρος, είπε: αδελφή, με τη χάρη του Θεού λάβαμε το Άγιο Σχήμα και ήδη τόσο χρόνο να φορούμε. Ας φροντίσουμε λοιπόν να ευρεθούμε κατά την ώρα της κρίσης ενδεδειμένοι και με το ένδυμα του γάμου, διότι αν φορέσουμε το ουράνιο ένδυμά μας δεν θα φανούμε γυμνοί. Εάν όμως ευρεθούμε τη στιγμή εκείνη να μην το φορούμε, τι θα κάνουμε, αδελφοί? Οπωσδήποτε θα ακούσουμε και εμείς τη φωνή εκείνη που να μας λέει: οδηγήσατε αυτούς στο σκότο στο εξώτερο, εκεί θα είναι ο θρήνος και ο τριγμός των οδόντων. Άλλοι μόνο πόσο θα μετανοήσουμε τότε ανωφελώς δια την αμέλειά μας, πόσο εντροπή και ανυπόφωνο λύπη θα αισθανόμεθα όταν είδαμε τους μεν πατέρας μας να αρπάζονται προς την ουράνια βασιλεία, τους εαυτούς μας να οδηγούνται από τους αγγέλους της τιμωρίας στο φοβερό σκότος και το αιώνιο πύρ. Από τον πρώτο Ευεργετινό, υπόθεσης μη σίγμα ταφ 46, περί του ποιον είναι το κέρδος από το να μεμφόμεθα τον εαυτό μας. Α. Εν το γεροντικό. Ο μακάριος Ζωσιμάς διηγήθη το εξής: κάποτε παρέμεινα ο λίγον χρόνο εις τη λαύρα του Αβά Γερασίμου και απέκτησα εκεί κάποιον αδελφόν αγαπητόν. Μίαν ημέρα λοιπόν, ενώ εκαθήμεθα και ομιλούσαμε περί πνευματικής ωφελίας, ενεθυμήθημεν το ρητόν που είπε ο Αβάς Ποιμήν, ότι ο κατηγορούν εις όλο τον εαυτό του ευρίσκει ψυχική ανάπαυση, όπως επίσης και το άλλο ρητόν το οποίο είπε ο Αβάς του όρους της Νητρίας όταν ερωτήθη: πάτερ, τι περισσότερον έβρεσε αυτήν την οδόν? Και απήντησε: το να αιτιόμεθα και να κατηγορούμε τον εαυτό μας πάντοτε. Τη σοφήν αυτήν απάντηση επιβεβαίωσε και αυτός που ρώτησε λέγον: πράγματι, άλλος δρόμος προς την τελειότητα δεν υπάρχει παρά μόνον αυτός. Καθώς λοιπόν ενεθυμήθημεν τους σοφούς αυτούς λόγους, ελέγαμε μεταξύ μας με τα θαυμασμού πόση δύναμη έχουν τα λόγια των Αγίων, διότι πράγματι όσα είπαν προέρχονται από την πείραν και την ζωήν και γι' αυτό έχουν δύναμη, όπως είπε ο Μέγας Αντώνιος, επειδή ελαλήθησαν από ανθρώπους πεπειραμένους και πρακτικούς, όπως λέγει και ένας σοφός: τα λόγια σου ας τα βεβαιώσει η ζωή σου. Ενώ λοιπόν συνεζητούσαμε αυτά τα πράγματα, είπε ο αγαπητός εκείνος αδελφός: και εγώ έλαβα πείρα της αξίας των λόγων αυτών, της αναπαύσεως που επέρχεται στην ψυχή από την ενέργεια αυτών των λόγων. Κάποτε δηλαδή, είπε, είχον σε αυτήν την λαύραν κάποιων γνήσιων αδελφών φίλων, αδελφικών φίλων, που είτε ο διάκονος. Ούτως λοιπόν ο διάκονος δεν γνωρίζω από πού με υποπτεύθη ως αίτιον για μίαν υπόθεση η οποία του επροξένησε λύπη. Γι' αυτό ήρχισε να μου συμπεριφέρεται με απότομον τρόπο. Τότε εγώ, καθώς τον είδα να μου συμπεριφέρεται με αυτόν τον απότομον τρόπο, τον ρώτησα να μάθω την αιτία της εναντίον μου δυσαρέσκειάς του. Έχω δυσαρεστηθεί, μου απήντησεν, από εκείνο το πράγμα που έκανες και γι' αυτό είμαι λυπημένος εναντίον σου. Εγώ, επειδή δεν ήξερα να έχω κάνει κανένα πράγμα όπως εκείνος έλεγε ότι έχω πράξει, τον ευεβαίωσα ότι αγνοώ τελείως το ζήτημα. Εκείνος όμως δεν επετίθετο, αλλά μου είπε: με συγχωρείς, συνείδησή μου δεν με πληροφορεί για όσα μου λέγεις. Αφού λοιπόν επέστρεψα στο κελί μου, ερευνούσα λεπτομέρως τον εαυτό μου, μήπως έχω πράξει κάτι, αλλά δεν έβρισκα. Μετά από αυτά, βλέπω τον αδελφό να κρατεί το Άγιον Ποτήριον και να μεταδίδει στους αδελφούς. Επ' ευκαιρία λοιπόν τον πληροφορώ εν ονόματι αυτού που εκράτη ότι δεν γνωρίζω να έχω κάνει αυτό που λέγει, αλλά ούτε και με τον τρόπον αυτόν επίστη. Αφού λοιπόν συνεκεντρώθην πάλι στον εαυτό μου, εξήτασα το παρελθόν εν θυμηθείς και τους λόγους των Αγίων Πατέρων που ανέφερα προηγουμένως. Πιστεύσας δε ειλικρινώς εις την αλήθεια των λόγων αυτών, στρέφω ο λίγο το λογισμό μου από όσα μέχρι τώρα εσκεπτόμην και λέγω εις τον εαυτό μου: ο διάκονος με αγαπάει ειλικρινά και παρακινούμενος από την αγάπη μου αυτή έλαβε το θάρρος
και μου είπαν αυτό που είχε DMA η καρδία του για να συνέλθω και τουλάχιστον να μην το επαναλάβω στο εξής, πλην όμως αθλία ψυχή μου. Επειδή λέγεις ότι δεν έκανα αυτό το πράγμα, σκέψε τα άλλα κακά που διέπραξες και δεν ενθυμίσαι και κράτησε το ως δεδομένο ότι όπως δεν ενθυμίσαι όσα έκαμες χθες και προηγουμένως, έτσι έκαμες και αυτό και το ελισμόνισες. Με τη σκέψη λοιπόν αυτήν κατέπισα την καρδία μου ότι πράγματι διέπραξα αυτό για το οποίο ελυπείται ο διάκονος που δεν εγνώριζα και ότι το ελισμόνισα όπως και προηγούμενα σφάλματά μου. Μόλις ήρχισα να ευχαριστώ τον Θεό και τον διάκονο διότι εξαιτίας του αξιώθηκα να γνωρίσω τα σφάλματά μου και να μετανοήσω δι' αυτό. Την ίδια λοιπόν στιγμή από τα σκέψη αυτά σε σηκώθηκα και πήγα στο κελί του διακόνου για να του βάλω μετάνοια και να του ζητήσω συγχώρηση συγχρόνως δε και να τον ευχαριστήσω. Μόλις έφτασα εστάθην έξω από τη θύρα και εκτύπησε. Ο διάκονος ίνιξε και μόλις με είδε μου βάζει αμέσως πρώτος μετάνοια λέγον «Είσαι με συγχώρεσέ με διότι με ενέπευσαν οι δαίμονες και έβαλα τον νου μου το επιβαρυντικό διασέει εκείνο ζήτημα διότι πράγματι με πληροφόρησε ο Θεός ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτόν το ζήτημα ούτε και γνωρίζεις τίποτα δι' αυτό. Μόλις λοιπόν ήρχισα και εγώ να απομακρύνομαι και να τον διαβεβαιώνω, εκείνος με σταμάτησε και μου είπε «Δεν μου είναι ανάγκη να προχωρήσει» και ο αβάζος ημάς κατέληξε. Να η γνησία ταπείνωσης που πώς διέθεσε την καρδία εκείνο που πραγματικώς την επώθη, ώστε όχι μόνο να μην σκανδαλιστεί εναντίον του διακόνου, επειδή πρώτον μεν υποπτεύθη δι' αυτόν πράγμα που δεν εγνώριζε και λυπήθη ανετίως εναντίον του, έπειτα δε δεν εδέχτη εκ μέρους του τας εξηγήσεις που ήταν τιούτη ώστε και εχθρόν να πείσουν ακόμη πολύ δε περισσότερων φίλων. Όχι μόνο λοιπόν δια όλα αυτά δεν εσκανδαλίστην όπως είπαμε, αλλά κατελόγιζε και εις τον εαυτόν του σφάλμα που δεν διέπραξε επειδή θεώρησε τον λόγο του διακόνου αξιοπιστότερον από την ίδια του την καρδία και όχι μόνο αυτό δεν επεχείρησε να βάλει μετάνοια στον διάκονο και τον ευχαρίστησε ακόμη επειδή απειλάγει από την ευθύνη αμαρτήματος το οποίο παντελώς αγνοούσε. Βλέπεις ποια δύναμη έχει η ταπείνωση, δηλαδή το να κατηγορείς τον εαυτό μας και πόσο υψηλή υψώνει την προκοπή αυτών που πετύχει την ταπείνωση και εμείς λοιπόν εάν κατά αυτόν τον τρόπο να βοηθούσαμε την καρδία μας και την διαμορφώναμε με τους λογισμούς της ταπεινοφροσύνης δεν θα ήταν δυνατόν να έβρει τόπον ο εχθρός της ψυχής μας για να σπείρει μας τα κακά σπέρματα αλλά επειδή μας ευρίσκει ερήμους από κάθε καλό λογισμό μάλλον δε να ερεθίζουμε τους εαυτούς μας στην κακία δι' αυτό αφού λάβει από εμάς τις αφορμάς προσθέτει και τα δικά του και έτσι μας κάνει από ανθρώπους δαίμονες. Το δαιμόνιο των δαιμόνων έργων είναι να ταράσουν τους ανθρώπους και να ταράσονται πάντοτε πράγμα βεβαίως αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στην αρετή. Εάν δηλαδή ο Κύριος δει μια ψυχή να διψεύει για να σωθεί και καλλιεργεί ή φροντίζει καθαρός να καλλιεργήσει αγαθούς λογισμούς, παρουσιάζει δε αξιέπαινον επιθυμία για το αγαθό, παρέχει τότε στην ψυχή αυτήν τη χάρη του την οποία ανυψώνεται με μεγίστην προκοπήν συμφώνως και με αυτό που λέγει η Αγία Γραφή όσους θέλουν το αγαθόν τους βοηθεί και ο Θεός δια το αγαθόν.